Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπτεργόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον κύριο Θανάση Πολίτη στην Οικοληψία. Τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα. Από το Σάκη πήγαμε στο Θανάση και λέω Καζαμπάκα στο production. Η κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Με διαγωνισμό για το best seller «Αίμα στο χιόνι» του Τζον Νέσμπο, το βιβλίο το οποίο πούλησε περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο με τίτλο «Περισσότερο αίμα, ένα στον κόμικ ιστόρισμα», μετάφραση από τα νορβηγικά και είναι μια σειρά από αστυνομική λογοτεχνία, θα γίνουν δικά σας δύο βιβλία. Σε αυτήν την οτοκοπή θα τα κληρώσουμε. Απλή είναι η διαδικασία, α-2 κενό. Γράφετε βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Α-2 κενό, στο 50, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το βιβλίο του Τζον Νέσμπο. Το διαβάζει. Όχι. Όχι ακόμα. Έχει διαβάσει άλλα μυθιστορήματα, άλλε νουβέλε, α πούμε. Όχι, όχι. Έχει διαβάσει. Όχι, έτσι. Τι διαβάζει συνήθω, α πούμε, επειδή είσαι άνθρωπο των πνευμάτων και των ειδών πνευμάτων. Για πε μου. Τι έχει διαβάσει. Διαβάζω τι γράφει η ετικέτα το ενό πνεύμα. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Όχι, δηλαδή. Σου απαντάω. Όπω κάνει promotion για ένα βιβλίο το οποίο κάνει. Δεν κάνω promotion, κάνω διαγωνισμό. Best seller που λε έγινε. Είναι best. Best seller έγινε. Best. Best seller. Best. Εσύ, ρε παιδί μου, επειδή είσαι κουλτουριάρη και επειδή είσαι άνθρωπο πέρα από το ποδόσφαιρο. Δεν είμαι κουλτουριάρη. Τι βιβλία διαβάζει. Δεν είμαι κουλτουριάρη, δεν διαβάζω βιβλία. Δεν διαβάζει. Τι διαβάζει. Δεν είμαι των βιβλίων. Γενικά δεν διαβάζει. Όχι, διαβάζω, αλλά όχι βιβλία. Τι διαβάζει. Τι διαβάζω. Να σου πω τι μπορεί να διαβάζει. Μ' αρέσουν καταρχήν πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ. Ό,τι έχει γραφτεί γύρω από τον National Geographic, μ' αρέσει. Διαβάζει για τα ντοκιμαντέρ. Βλέπω ντοκιμαντέρ και διαβάζω διάφορα πράγματα. Άρα, ρε κόκκινε, σε ρωτάω. Και εγώ, άμα δω τηλεόραση, διαβάζω τα γράμματα που λέει από κάτω. Όχι, άλλο... γραμμένα, άλλο πράγμα. το National Geographic έχουν γράψει για τα ζώα, για τη φύση, για χώρες, για αυτά. Γράψα. Υπάρχουν βιβλία σε σειρά. Λοιπόν, και μπορεί και να διαβάσει, μπορεί και να βλέπει. Ναι, άστο να βλέπει. Άστο. Τι διαβάζει, λέω. Άστο βλέπει. Ό,τι αφορά ζώα, συμπεριφορά ζώων. Διαβάζει για τα ζώα. Κατά καιρού, ναι. Διαβάζει δηλαδή στο σπίτι για τα ζώα. Ναι, δεν είμαι υπέρ των. Ούτε αυτά εδώ τα ερωτικά, ούτε αστυνομικά, ούτε. Για το τελευταίο. Το σινεμά μ' αρέσει. Για το τελευταίο ζώο που διάβασε, ποιο ήταν. Το τελευταίο ζώο που διάβασα θα το δώσω εγώ στον National Geographic, το οποίο είναι εξωγήινο. Δεν έχει γραφτεί ακόμα τίποτα γι' αυτό. Μπορεί να προβάλλεται σε πολλά κανάλια. Με έστειλε προχτές ένα. Σε καλό, ειλικρινά, γέλασα. Γέλασες. Με ένα φίλο, ο οποίος με έστειλε πολύ ωραίο χτες. Τι είπε, πάρα πολύ ωραίο. Θα σου πω. Σε είχε, λέει, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της Τουρκίας. Ποιον? Εσένα. Εμένα. Με το Μέλι. Θα σου πω τώρα επιλέξεις. Θα σου πω τώρα γιατί. Όπως... Τουρκία, ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Δεν κατάλαβα. Κακό είναι. Λοιπόν, μπαίνω για να το δω. Α, με βοηθήσει. Μην βιάζεσαι. Δεν είναι πολύ πάει αργά. Πες εσύ το χωρικό για να το βρω εγώ σε ένα. Ναι. Λοιπόν, μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικό. Με το πάσο. Διάρη, τριάρη, τεσάρι. Υπόγεια, ξέρω εγώ, κατακόμβες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια. Υπάρχει το σπίτι του ηθοποιού, το σπίτι του άστεγου. Λοιπόν, αλλά και το γεγονός ότι μία είναι η λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάς online και φέρνει το Vodafone Home. Μια νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδέες λοιπόν το κινητό σου Vodafone με σταθερό και ίντερνετ Vodafone Home για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση,
για ό,τι γουστάρεις και χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό, δωρεάν επίσης ρεζέρβα επικοινωνίας. Για να μην ξεμείνεις ποτέ το ποτόν από επικοινωνία από το σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Λοιπόν, Vodafone.gr home. Και μάθε περισσότερα για το Vodafone. Κάθε home. Και, ναι, και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες που θα σε συναρπάσουν. Ποιο είναι το site, λοιπόν. Πώς λέγεται το site. Λοιπόν, θα σου πω το. Αλχαλίλια. Ο φίλος λέγεται Ιμπραήμ Καραμουσταφά. Ο Καραμουσταφά. Ναι. Τι έκανε. Μου στέλνει τώρα τι είναι αυτό το. Οι ιστότοποι, τι είναι, ρε φίλε. Ξυπνάω, φτιάχνουμε καφέ για μένα και την κυρά. Ανοίγω τουρκικό κανάλι που έχει αστεία βίντεο και δείχνει τον τεράστιο αυτό τύπο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Και γράφει τώρα. Συγγνώμη, τουρκικά δεν γνωρίζω αυτά που λέω. Καφασίνα μπυρ καβανό μπαλ ντοκέν σονουζού. Και σένα με το μέλι. Καφασίνα! Έχω πέσει κάτω, ξέρω. Από το καφάσι, καφασίνα, παπ καφάσι! Λοιπόν, κοίταξε, ψάχνουνε, είναι πολλοί τύποι οι οποίοι ψάχνουν, ρε παιδί μου. Για αυτό αυτό είναι λάθος. Και το εξηγώ. Όταν χάνει ο Πάο Κρεκόκκινε, αντί να πας να κάνεις, θα πούμε, από εδώ το πας, στο Μέλι το πας, στην Τουρκία το πας, στη Vodafone Home το πας. Είσαι ασύλληπτος, ρε. Γιατί, δηλαδή. Πες ρε για τον Μπουλκουμέ που κάναμε είμαι, άλλοι. Είμαι εγκάθετος. Είσαι εγκάθετος, Δεκόκκινε. Το κάνω έτσι. Άσε τώρα που τη Δευτέρα θα κλείσει το βράδυ. Την Τρίτη θα έχει να απολογηθεί εδώ. Εγώ να απολογηθώ. Θα έχει να απολογηθεί. Πάλι θα απολογηθώ. Αφού δούμε την εκπομπή του Τιτανοτεράστιου, δεν λέμε ποιου. Σιγά σιγά θα στο πάμε. Να δούμε ποιο φίλησε δαχτυλίδι στον Ολυμπιακό και ποιο δεν φίλησε. Λοιπόν, τέλος πάντων, γι' αυτό μου ήρθε με την κόκκινη τη φόρμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Δεν είναι φόρμα. Δεν χάνεται ο Θωμαίδης στο Sky του Αλαφούζου τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν χάνεται. Εγώ θα ζητήσω άδεια. Κυριάκο σου είπα. Ναι. Αν δεν κάτι, να το μάθει όλο ο κόσμο. Θέλετε όλο ο Ντουνιάς να δει όλη η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δει Sky. Το λόγο δεν το λέω. Δεν το λέω. Πού να τον έλεγε. Λέει, θα πρέπει να απολογηθείς, αλλά δεν το λέει το λόγο. Το λόγο δηλαδή, δεν το λέω. Αν έπρεπε να απολογηθώ. Λοιπόν, είδες πάω και χθες. Άστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, κάνεις το στεναχωρεμένο τώρα. Όχι, είναι τιμωρία να βλέπεις. Τιμωρία να βλέπεις τον Πάο. Όπως ήταν χαρά να το βλέπεις 15 λεπτά με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι να πω. Να αναλύσω λίγο το κόλπο. Πριν αναλύσω. Γουστάρι. Εγώ θα πω το εξής. Γιατί ακούω να πούμε κλάματα. Έχουμε κλάματα. Βάματα. Ωραία, ωραία. Αφού το θέλεις έτσι και αυτό. Αυτή η πόλη, παιδιά, γράφω ένα κείμενο για ένα περιοδικό. Το οποίο είχε πρωτοσέλιδο το Σιρνάκι χθες. Αυτό το μήνα. Λοιπόν, και ξεκινάω. Και ξεκινάω και βγάζω ένα τίτλο. Θα θέλω να το διαβάσει, θα σας πω ποιο είναι. Prestige λέγεται. Προσέξτε να δείτε. Το επόμενο κείμενο μου ξεκινάει με ένα τίτλο. Ο οποίος λέει ο τίτλος. Αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη, δεν περπατάει με τα πέλματα. Περπατάει με τα δάχτυλα των ποδιών. Και επειδή έχει αφήσει και μακρύ νύχη, σπάν τα νύχια και ματώνουν τα δάχτυλα. Πολύ αργά το πάτε, ρε παιδιά, εδώ το έργο. Παραγγέλνω μια χελώνα, μια χελονιέρα. Πολύ αργή είστε. Χελονιέρα, το μάθαμε γι' αυτό. Παραγγέλνω μια χελονιέρα πριν ένα μήνα. Λέω θέλω μια χελονιέρα. Είναι χελονιέρα. Ένα σπίτι για χελώνα. Σπίτι για χελώνα. 80 σάντιμετρ. Πόσο κοστίζει? Επί 100 ευρώ. Πόσα! Επί 40 σάντιμετρ. Θέλω και βρυσάκια από κάτω. Εντάξει, εντάξει. Πόσο πάει το βρυσάκι? Όλα μαζί. Λέω. Πότε θα είναι έτοιμη? Λέει 25-26 Οκτωβρίου, λέει, του Αγίου Δημητρίου, έλα την πάρει. Πάω 26, λέει. Δεν βάλαμε το βρυσάκι. Να πάρει. Εντάξει, παιδιά, πότε να έρθω? Έλα 1 Νοεμβρίου. Έχει τακτοποιηθεί τα πάντα και τα λοιπά. Έχουμε βάλει και τα χορταράκια από πάνω και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Τη βρύση έλειπε. Ναι, όχι, θα τη βάλανε. Έλα 1 του μηνός. Σήμερα λέω θα πάω να πάρω τη χελονιέρα που είναι 6 του μηνός. Χάλασε η βρύση. Όχι. Πάω να πάρω τη χελονιέρα. Πόσο θέλετε, λέει, το υπόλοιπο 70 ευρώ. Λέω αυτή πόσο διαστάσει έχει. Φέρετε το σάντιμετρ. 80 επί 40 παρήγγυλα. 60 επί 30. Λέω ρε παιδιά, η χελονιέρα είναι μικρή. Θα μην στραχωριέστε, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα το ρυθμίσουμε, λέει. Αργιανός αυτός. Ρε Κλεάνθη, του λέω. Το λέει και Κλεάνθη. Θέλω. Καλό μαγαζί. Λοιπόν, τι θα γίνει? Έλα, λέει, τη Δευτέρα. Εγώ λέω θα έρθω την άλλη Δευτέρα. Αλλά θέλω όχι αυτή τη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα, λέει, τελείωσε. Δεν θα είναι. Αν είναι έτοιμη η χελονιέρα, έλα να με φτύσεις. Ραντεβού ο Σχιζοδήμος με στέλεχος διαφημιστική. Για να κάνει διαφήμιση. Θεσσαλονικιώτικο κανάλι. Βασίλη, ναι. Θα έρθει ένα άτομο να σε πάρει τηλέφωνο να συνεννοηθείτε. Ναι, τέλη Αυγούστου. Πάρα πολύ ωραία. Νοέμβριο είναι, το ραντεβού δεν το κάνουν ακόμα. Ο ένας με τον άλλον, ακόμα το ραντεβού δεν το κάνουν. Λέω, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δικιά μαράκα, δεν υπάρχει ελπίδα. Ραντεβού για τηλεοπτική εκπομπή δευτεριάτικη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, να το ρυθμίσουμε να το κάνουμε. Πρώτο ραντεβού. Πόσα ραντεβού έχω κάνει? 8 ραντεβού.
στο 10ο, πιστεύω ότι θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Αργά πάει αυτή η πόλη, αργά πάει αυτός ο ΠΑΟΚ. Έβαλε τους αργούς ο άλλος και πήγε να πάρει με την κόντρα το ματς. Θες να αναλύσουμε τώρα ή όχι? Δεν θέλεις, ε? Θέλω μία απορία να εκφράσω. Δεν σε συμφέρει. Μία απορία να εκφράσω. Να εκφράσεις. Αργά το πάτε το έργο. Το πάμε αργά, δεν μπορώ. Αργοπορημένοι. Φύγε. Πώς φύγε? Άμα δεν μπορείς, πάνε στον πλανήτη σου πάλι. Αργά το πάει. Λέγε. Αυτή είναι η ρυθμή της πόλης. Δεν μπορώ τους ρυθμούς σου, ρε φίλε. Δεν είναι η δική μου ρυθμή. Είναι η ρυθμή αυτών που αφήσανε πίσω. Κάτι. Εντάξει, και να θες να πας γρήγορα, τραβάνε πίσω. Σε τραβάνε πίσω, σε τραβάς πίσω. Εγώ εσένα. Χειροφρενάκες. Λες, ε. Θες να χρονομετρήσουμε σε πόση ώρα λες ένα χορηγό και σε πόση ώρα το λέω εγώ. 80 σαρδάμ το χορηγό κάνει. Θες να δούμε σε πόση ώρα το λες. Θέλω να πάμε στην εκπομπή. Αυτό μου φοράς ότι κάνω σαρδάμ. Τελείωσε. Εσύ που κάνεις σαρδάμ το φοράς εμένα. Εσύ δεν πρέπει να σε λένε κόκκινο. Ναι. Σαρμαδάκια πρέπει να σε λένε. Σαρμαδάκια. Σαρμαδάκια. Όσο και να το παλέψεις. Σαρδαμάκια, σαρδαμάκια. Δυσλεκτικό μας είπες. Ναι. Σαρδαμίστα μας λέει. Σαρδαμίστα. Σαρδαμάκια μας λέει. Αργός. Αργό μας λέει. Αργός. Σε έχω χρονομετρήσει. Ναι. Την ημέρα που καθυστέρησε η οδική βοήθεια, έλεγες για αυτό που θα πω τώρα, 5 λεπτά το χορηγό. 5 λεπτά, ρε παιδιά. Κόντεψα να σπάσω το κατράν του αυτοκίνητου. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε εδώ. 5 λεπτά τώρα πετάει μετά αλλαγή συζήτηση. Τι ήθελα να πει. Αυτό έχουμε εδώ. Ότι το καλό επιτάει. Άμα βάλει κανένα τεσάριο ΠΑΟΚ γκολ. Θα έχουμε εδώ ΠΑΟΚ, θα ξεκινάμε. Ναι. Αυτό τον ύπνο ότι τώρα τον έχουμε επειδή ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει. Ότι το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός κυμός κριτικής βιολογικής αλόης ετζέλ, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Το καλό Εβιτάλ προλαμβάνει και βοηθάει αστατικών προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνιση, αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολέμηση των ιών. Είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Δοκιμάστε το για να δείτε άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2312-200-500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή των 34,90 λεπτών που ισχύει για τους ακρατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Και επειδή κάνω τον έξυπνο, ρώτα τον κύριο Πολίτη επάνω. Έχω κάνει και το high score σε τελικά αποτέλεσματα από το στοίχημα. Ναι. Με όλες τις γλώσσες του κόσμου. Με όλες τις γλώσσες. Αν σε βάλω να πεις τρεις ομάδες, ναι, θα πάθεις κράμπα στη γλώσσα. Άντε ρε, λοιπόν. Υπόθεση υποτροπή στο Λάνιγκα να πούμε φλάσει στο Λάνιγκα. Λάνιγκα. Η δικιά σου φωνή δεν είναι. Η δικιά μου η φωνή, εγώ κάνω και δουλεύω παραπάνω. Α, ναι. Επειδή δουλεύει παραπάνω. Δεν λένε που έχει απροπόνη το Λάνιγκα. Ναι. Λοιπόν. Μία πολύ απλή απορία χωρίς να το χρειάζεται να αναλύσουμε. Θες να αναλύσουμε το μάτσο. Εσύ θα ήθελε να το αναλύσεις. Τι απορία έχει? Εγώ δεν θέλω να το αναλύσω γιατί με κούρασε. Σε κούρασε το μάτσο. Με κούρασε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Α, κάνε, λοιπόν, ξεκινάει με ένα σχήμα το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Δεν πάει. Είναι 0-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και αλλαγή δεν κάνει. Ρωτάω τώρα. Πώς έληξε το πρώτο ημίχρονο? 1-0, συγγνώμη. Μπερδευόμαστε. Εντάξει, φίλε. 1-0. Χάνει και δεν κάνει αλλαγή. Στο προηγούμενο παιχνίδι που κέρδιζε 1-0, έκανε αλλαγή. Και έκανε και εγώ άλλη αλλαγή και άλλαξε και πολλά πράγματα. Τώρα, αυτό πώς στέκει και αν στέκει, θέλω να μου εξηγήσεις. Και μετά μίλα μου για οποιαδήποτε ανάλυση. Κερδίζεις και κάνεις αλλαγή. Και δεν κάνεις αλλαγή στο 80. Χάνεις και δεν κάνεις αλλαγή. Αν αυτό μου το εξηγήσεις, οκ, okay, και δεν έχεις απειλήσει, ε. Σταμάτα ρε κοκκινή. Κουράστηκα να σε ακούω. Κουράστηκες. Κουράστηκες. Σε ένα λεπτό εγώ τα είπα όλα. Τι είπες, τίποτα δεν είπες. Κι όμως τα είπα όλα. Τι είπες, ρε Κέρατα. Όλα. Τα είπες όλα, ε. Όλα. Άστα τα μπορούσα ένα τέταρτο τα υπόλοιπα. Πες ό,τι θέλεις. Το κουτσάρισμα του Τούντορ στο Κολοκοτρονίτσι και το στήσιμο της ομάδος του στην πόλη της Ρωσίας είναι για να το δίνει στον Μπούλο. Για έτσι λέω εγώ. Βγαίνει ο Λοντιάδης, βγαίνει ο Μπούζος, βγαίνει η Αναλίδα, άστα στα πω εγώ τα έργα. Θέλει να παίξει λέει 4-4-2. Το 4-4-2 υποτίθεται ότι είναι ένα σύστημα ομάδος η οποία θα πρέπει να πάρει την κατοχή της μπάλας. Αυτός έχει μπερδευτεί και πάει να πούμε στο στυλ του να παίξω 4-4-2 για να κλέψω το παιχνίδι. Πρώτο μεγάλο έγκλημα. Το παιχνίδι το παίζεις για να το κλέψεις 3-5-2. Δηλαδή δεν αλλάζεις τη φιλοσοφία σου, την τακτική και την διάταξή σου. Παρά τα αυτά να πούμε, εσύ έχεις μπερδευτεί, γιατί ουζούναντα αχμάκ ολούρ, έλεγε η γιαγιά μου, πολύ μπόι λίγο μυαλό, τον έχουν επιλέξει εκεί και
του κάνουν και τη ζωή ποδήλατο, βάλε εκείνο, κάνε τ' άλλο, όχι άλλαξε το σύστημα. Έχει και του άσχετου οι οποίοι νομίζουν ότι άμα αλλάξει το 3-5-2 και το κάνει 4-2-3-1 ή 4-4-2 θα αλλάξει προ το καλύτερο η ομάδα. Εμεί εδώ και με τον κόκκινο παρέα, χθε το είπαμε. Και επί μία εβδομάδα δεν φταίει το σύστημα για αυτό το σχέδιο που χάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτή εκεί πέρα. Έχω δίπλωμα προ ένα, όχι φταίει το σύστημα άλλο, προχειροδουλειέ. Πάει λοιπόν ο αφιλότιμο, ο προπονητή, και τι κάνει. Παίζει για να κλέψει το μάτς 4-4-2. Πετάζει δύο γρήγορους μπροστά, το Ροντρίγκες και το Μακ. Πώς το είπες? Πετάζει δύο γρήγορους μπροστά, τα ελληνικά, το Μακ και το Ροντρίγκες, και έχει στις πλευρές, αν είναι δυνατόν, στο Θεό που πιστεύετε, το στους σάμπο. Αγίους, στο Σταυρό που κάνετε και το τα σάμπο. Λοιπά, το Σάμπο έξω αριστερά το Φουκαρά, ο οποίος είναι να πάει με τον Ντόμπερμαν εκεί στη Σκαλοσία και να αρχίσουν να βάφουν, να πούμε, του κισά το μαγαζί που έχει από πάνω, να πούμε, ξέρω εγώ. Έχει ξεβάψει. Έχει ξεβάψει. Δεν σου ρίχνει. Έχει τον Γκολάσα, τον ξέθαψε τον Γκολάσα. Και αντί για να το βάλει στη μεσία στον άξονα, τον έχει στην πλάγια γραμμή. Ο Γκολάσα τον ξέθαψε. Πώς πάει η άλλη χείρα και λέει: τρία χρόνια τον έχω μέσα, δεν τον κρατάς άλλο ένα να λιώσει καλά. Να τον ξεθάψω μια χαρά. Αυτός τον ξέθαψε τον πέμπτο χρόνο. Και έχει σκόνδρα δεξί μπακ, το οποίο το παιδί αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, αλλά για να βγει επάνω είναι, να πούμε, ο Έλληνας Σνάουτσνερ. Πώς το είπα ο κερατάς? Ο Έλληνας Σνάουτσνερ. Σνάουτσερ λέγεται. Σνάουτσνερ, ναι. Σνάουτσερ. Σνάουτσνερ. Μύρο ήταν το χαϊδευτικό του. Μύρο, ναι, εσύ, όλα τα ξέρεις. Έχει αριστερά τον Τζαβέλ, αριστερό μπακ, και αντί για τρεις στόπερ που έκλεινε κατά κάποιο τρόπο οποιασδήποτε αντεπιθέσεις και φάσεις και τα λοιπά, έχει τον αργό Μαλεζά με τον αργό τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Τον αργό τον Κώστα. Το συνταξιούχο θα λες. Λοιπόν, στα χάβδε έχει βάλει τον Τζιόλι, ο οποίος είναι αναγκαστικά ο βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο αργός, σε 4-4-2 τον Τζιόλι. Κουλιανέ σε 4-4-2 τον Τζιόλι. Και δίπλα του βγάζει ένα Χαρίση, τον οποίο η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν ξέρω, τον είδα για καλόν. Ο Χαρίσης είναι ένας αρκουδόμαγκας, άκουσε να δεις το χαρακτηριστικό του. Ένας δυνατός άντρας, ένας παιχλιβάνης, ένας παλαιστής, με κάτι μούτρα εκεί σαν αγελαδοτρόφου, ξέρω εγώ, που είχε η αγνό και με βγάλε εκεί στα γάλατα που τα παίρναν και το κουκάκι κτλ. Ο οποίος μπροστά θα πάρει την μπάλα, με τη δύναμη θα κατέβει, μπαμπούμ σαν το Βόγλι κτλ. Δεν κόβει ούτε με βαλέ κάτω. Κάτω δεν κόβει ούτε με βαλέ. Τώρα αυτοί θα το δουν καλό. Και ελπιδοφόρος ο Χαρίσης, και από τώρα θα κρίνουμε το Χαρίση. Πάει κάνει ένα μπέναλτι τα Χαρίσιο, αλλά μένα δεν είναι το μπέναλτι. Εμένα είναι τα βοηθητικά μαρκαρίσματα που δεν μπορεί να δώσει στην πλάγια γραμμή. Έχεις δυο λοιπόν πύργους του ΟΤΕ, το Τζιόλι και το Χαρίση, στα χαφ. Και τι κάνει τώρα, εγώ τον κοζάρω τώρα, ακούς, ηχολύπτα, τον κοζάρω εγώ. Πάει ο Μάγκας να πάρει το μάτς στην κόντρα. Δηλαδή, τι πάει να κάνει? Πάει να βγάλει στο 4-4-2 με το Μάκ και τον Ροντρίγκες, πάει να βγάλει κόντρα και το κάνει. Τρεις φορές πάει ο Χαρίσης να κάνει κάθετη στο Ροντρίγκες. Δηλαδή λες πάω να κλέψω το μάτς, και το γυρίζεις να το κλέψεις σε 4-4-2 έχοντας μέσα, να πούμε, ένα κάρο αργούς, ένα κάρο αργούς. Τζαβέλας αργός, Μαλεζάς αργός, Κώστα αργός, Σκόδρας αργός, Χαρίσης αργός, Τζιόλης αργός, Σάμπο αργός. Γκολάσα όχι γρήγορος, και ο Ροντρίγκες ο σύμφωνας μπροστά με το Μακ. Πάει να το πάρει έτσι το μάτς. Δηλαδή με λάθος σύστημα, τα ακούνε αυτά στον ΠΑΟΚ, οι φωστήρες, με λάθος σύστημα πάει να πάρει μάτς το οποίο είναι για άλλο στυλ. Και σε αυτό το μάτς, ρε αθεόφοβε Τούντορ, το οποίο πας να το κλέψεις, έχεις έξω τον Μπέλκαρε, το μεγαλύτερο καθετοπασάκια που υπάρχει, να πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι τρίπλα δώρο, όχι διεισδυτικό. Έγινε ο μεγαλύτερο καθετοπασάκια. Είναι πολύ καλό καθετοπασάκια. Άλλο. Εντάξει, τώρα τον έκανε το μεγαλύτερο. Το μεγάλο χώρο ο Πέλκας μπορεί και να βγει και τρίτο ανάμεσα στου Ροντρίγκες και Μακ, και να βγάλει και ένα τέταρτο, για παράδειγμα, τον Κίτσιου, τον οποίο το χαραμίζει και βάζει το σκόδρα. Εντάξει. Και να σου πω και το άλλο το έργο. Πανέξυπνε προπονητή του ΠΑΟΚ, που έχει κάνει τα εκατομμύρια του Σαββίδη για το βόθρο του Νικήτα που είχαμε στη γειτονιά. Τον κολλάσανε, πα και βάζει εκεί. Βάλει τον Κίτσιου που είναι γρήγορο. Βάλε Κίτσιου Πέλκα δεξιά-αριστερά, που δεν είναι του Πέλκα η θέση, αλλά βάλει τον εσύ αριστερά. Ροντρίγκες Μακ, να την πάρει ο Χαρίση στην μπάλα, ο Ιωτζιόλ, να τη δώσει στον Πέλκα και να κάνει κίνηση
ο Κίτσιου, ο Ροντρίγκες και ο Μακ μέσα στην περιοχή, να δώσει την μπάσα, να χωθεί και εσύ τέταρτος, να παίξω την κόντρα. Ακόμα και με 4-4-2. Πρέπει να πάμε σε τον κρατάτε εκεί πέρα, τον προπονητή αυτόν. Τι το κάνουν. Τι τον κρατάτε. Τι το κάνουν. Αποζημίωση. Ναι. Αποζημίωση. Και στην. Πώς είναι τη χώρα του. Κροατία. Στην Κροατία. Πώς είναι καμιά ομάδα κροατικιά. Άντρε τα γκολ μου για τον ΠΑΟΚ δεν είσαι. Πηγαίνει τώρα ο Λεοντιάδης και λέει: έχω παιχταράδες. Το λέει. Το λέει με τρόπο. Τι να πει ο Λεοντιάδης. Είναι δημόσιο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ. Λέει: έχω παιχταράδες και δεν έχω ομάδα. Σου λέει μπούζο. Ο Λεοντιάδης δεν κάνει ο προπονητής. Συμφωνώ με τον Λεοντιάδη. Δεν το λέει όμως, πες το. Παλικάρι είσαι. Δεν κάνει ο προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Βάζει το Σάμπο δεξί back half στην Τρίπολη. Βγάζει όλος αυτός ο πρόλογος βγάζει για να κάνει την ίδια. Βγάζει γρήγορο και βάζει αργό για να παίξει αντεπίθεση πάνω στο Σαγκαρέ. Ουζούν αντά Αχμάκ Ολούρ. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε, ό,τι πάμε σε ένα λεπτό το λύσει. Αυτά εδώ για σένα και όχι είναι κινέζικα. Άστα να πάρει. Άμα δεν ξέρω αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορώ να φάω. Κινέζικα. Αν δεν ξέρω τι είναι το 3-5-2 και 4. Τώρα όσοι δεν το ξέρετε, τι είναι το 4-4-2 και το 3-5-2 και γιατί πρέπει να πει τον άξονα. Σχολιάζει κινέζικα πράγματα. Σχολιάζω πολύ απλά πράγματα. Κινέζικα. Πολύ απλά πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε, ρε χαραμοφάι. Άιντε. Λοιπόν, εδώ είμαι στο 95,5 των FM. Να πω ότι ήρθε το δεκαήμερο εκτόσεων και στα καταστήματα Vodafone περιμένουν σούπερ εκτόσεις σε 4G smartphones, tablets και φυσικά σε μοναδικά αξεσουάρ για να έχετε συσκευή ασφαλή και εσείς το στυλ το οποίο θέλετε. Προλάβετε έως 10 Νοεμβρίου στα καταστήματα Vodafone. Μπορείτε να κάνετε δικό στο μοναδικό Sony Xperia M4 Aqua με 249 ευρώ από 299,90 και φυσικά να πληρώσετε με κάρτα και άτοκες δόσεις για εκτόσεις που αλλού πας Vodafone. Α2 κενό βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54344. Να πω το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 σας κάνει δώρο την συγκλονιστική συνέχεια του bestseller «Αίμα στο χιόνι» με το περισσότερο αίμα του Τζον Νέσμπο. Είναι, έχει πουλήσει περισσότερο από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Νορβηγός, ο οποίος σπάει ταμεία για όσους είναι φίλοι του βιβλίου και των αστυνομικών μυθιστορημάτων. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση. Δύο από εσάς θα το κάνετε δικό σου μέσα εδώ από το Μετρόπολης 95,5 των FM. Λοιπόν, τι μας είπε ο κύριος, αν τον διώξουν. Δηλαδή για να τον διώξουν έπρεπε να μας πει μια ιστορία 13 λεπτά. Κατάλαβες, Σάκη μου. 13 λεπτά ιστορία, το γιατί και πώς. Ας στείλουμε τον Κοκοβιό, τον εξωγείο να κάνει αυτό τον προπόνητη. Εκεί στο Μόσχα Παλάς. Σας έχω έτοιμο προπονητή. Θα σας στείλω και βιογραφικό από τον πλανήτη Άρη. Έρχεται, θα τα κάνει όπως πρέπει. Απίστευτα πράγματα. Όλα μας στένε, ρε. Όλα μας στένε σε αυτή την πόλη, ρε. Φταίει ο προπονητής, οκ. Okay. Το ακούσαμε και αυτό. Φταίει ο προπονητής. Άρα αυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει. Αλλά ρωτάω το αυτονόητο. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίζει η ομάδα και κάνει αλλαγή και αλλαγή συστήματος. Και τώρα χάνει η ομάδα και δεν κάνει αλλαγή. Σε αυτό απαντήστε μου. Γιατί μπορεί να το κάνει. Πόσο πιο απλό ερώτημα να κάνω. Κερδίζει και αλλάζει. Χάνει και δεν αλλάζει. Κάτι δεν μου κολλάει. Όταν αρχίζει και μου κάνει ολόκληρη ανάλυση μετά. Ανάλυση θέλει ο κόσμος, κόκκινε. Θέλει. Εντάξει. Κατάλαβες. Αν θες να την κάνεις, κάντε να. Θέλει να μάθει ο κόσμος λεπτομέρειες. Εγώ θες να. Άμα είναι να τα λέμε όπως οι ρεπόρτερ και τα λοιπά. Εδώ ολόκληρος ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δείχνει το δρόμο της εξόδου στον Τούντορ. Η ίδια η ΠΑΕ. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Όχι. Και τι λέει. Αυστηρή κριτική της ΠΑΕ σε Τούντορ. Δεν διαβάζει εφημερίδες. Δεν διαβάζει site. Δεν διαβάζει. Εσύ, δεν διαβάζω. Όχι, λέω δεν διαβάζει. Okay. Εντύπωση λέει προκάλεσε το κείμενο με την ανάλυση του αγώνα με την Κράσνονταρ που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το τέλος του μάτς. Δεν του πήγε αλλαγή. Ήταν ο τίτλος. Για το σύστημα που επέλεξε ο Τούντορ ενώ χαρακτήριζε. Χαρακτηρίστηκε μάλλον η χθεσινή ήταν καθαρή. Η αλλαγή συστήματος δεν πήγε στην ομάδα του Τούντορ, ούτε αμυντικά ούτε στην ελπίδα ότι ο Μάκη Ροντρίγκες θα έβρισκαν χώρους να αντιπετεθούν. Αν έβρε συγκεκριμένα. Αυτό που λέμε εμείς. Με ποιο θα αντιπιτεθείς, ρε. Με τον Σκόνδρα, τον Τζαβέλα, οι οποίοι είναι back μόνο για back. Με τον Κίτσι που δεν είχε μέσα. Με τον Μπέλκα που είχε έξω. Με τον Σάμπο εξ αριστερά. Σου λέει απολύεσαι. Δεν το κατάλαβες.
Δεν το πήρες χαμπάρι. Τι με κάνει. Η συντηρητική του συμπεριφορά θέλω να με εξηγήσει. Το τι θα κάνει η ΠΑΕ είναι μετέρια. Και ξέρει ο ίδιος γιατί τα κάνει αυτά, έχει εξηγήσει. Τι γιατί τα κάνει αυτά. Γιατί τα κάνει. Γιατί είναι λίγο. Αυτό θέλω να με εξηγήσει. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι αυτό που σε ρωτά. Σταμάτησε το μυαλό του. Από το φόβο του. Στο ένα κερδίζει και αλλάζει και στο άλλο χάνει και δεν αλλάζει. Τι κερδίζει, δεν κατάλαβα τι με λέει. Στην Τρίπολη κερδίζει 0-1 και κάνει αλλαγές. Και εδώ χάνει 1-0 και δεν κάνει αλλαγές. Λες ρε φίλε, τι παλαβό πράγμα. Αυτό τώρα δεν είναι κριτική, ρε κόκκινα. Συγκεκριμένα πες μας. Ρε φίλε, και κατεβαίνει με το σχήμα που στο πρώτο ημίχρονο μετά την αλλαγή με τον Μπερμπάτοφ και το Ζάι με τους κοντούς μπροστά γενικά με το ευέλικτο. Το 3-5-1 πες το πως θέλει. Πάλι ευέλικτο είχε μπροστά, μόνο δύο όμως ευέλικτοι. Οι άλλοι ήταν αργοί. Μισό λεπτό. Τώρα το κάνει 4-4-2. 4-4-2 με αργούς. Ναι. Ρωτάω, τι να το κάνω εγώ. Πώς... Πάει ρε καταρχήν. Δεν με αφήνει να τελειώσει το ερώτημα. Δεν είναι ερώτημα αυτό. Το 4-4-2. Αυτό δεν είναι ερώτημα. Αυτό δεν είναι κριτική. Τι ωραίο που είσαι. Το 4-4-2 είναι ένα σύστημα το οποίο οι προπονητές που το παίζουν χρησιμοποιούν εκεί πέρα και το κατοχή μπάλας. Και το κατοχή μπάλας. Ναι. Την κατοχή της μπάλας στο 4-4-2. Όταν πάνε να κλέψουν μάτς, ακόμα και 4-4-2 να παίξουν, ναι. Έχουν μια τέτοια διάταξη πίσω, πάρα πολύ κοντή σε γραμμές. Ναι. Έχουν δύο γλίγορους μπροστά, ναι, και δύο γλίγορους στα πλάγια για να φεύγουν με μία πάσα τέσσερις. Αν είναι δυνατόν και πέντε. Θα φύγει, λέει ο Κουλιανός, στέλνει μηνύματα εδώ. Θα εκπλαγείς με το Χαρίση. Τι να εκπλάγω ρε Κουλιανέ με το Χαρίση. Αγελαδοτρόφος είναι πιστεύω. Όταν αμήνεται ο Χαρίσης χαμηλά, είναι επικίνδυνο. Είδες όλη την ομάδα χάλια και το παίρνει μπάλα κι αυτό. Είναι αγελαδοτρόφος. Ένα παιχνίδι δεν έχει τον δικαιωμάτιο. Είναι αγελαδοτρόφος. Λάθος. Χαμηλά, σταμάτε, μιλά. Μπορεί να είναι. Μην μιλάς. Δεν μπορεί με ένα παιχνίδι, ένα παιδί μικρό. Όχι, μην μιλάς. Κουλιανέ, με την μπάλα κάτω του, πώς τον Χαρίσης, ένα δυνατό παιδί θα την πάρει, θα την προωθήσει, θα του την πάρει εύκολα, ναι. Στον αέρα, ναι. Δεν κόβεται με βαλέ κάτω. Το καταλαβαίνεις. Όσο για τον Τζιόλι. Όταν πάει το παιχνίδι, ανέβα κατέβα, ξέρεις τι λέει. Αμάν ανέβει και ο ρυθμός. Αμάν ανέβει και ο ρυθμός. Τι άσε πάνω. Τελείωσες. Ναι, τελείωσα. Λοιπόν. Για μένα είναι απόλυση. Την καλησπέρα μας την Άννα. Για μένα είναι απόλυση. Τα δύο τελευταία μάτς. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν γίνεται έτσι εκπομπή. Τι. Την καλησπέρα μας την Άννα. Ποια Άννα. Με την Τζουγκράνα. Εδώ κυκαιγόμαστε. Την Άννα, κοιτάζει. Ποιο καίγεται, φίλε. Επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ. Ρε αγόρι μου, εδώ υπάρχουν θέματα, ιστορίες, πώς. Το πήραμε το διπλό Γρηγόρη στο καζάνι της Ρούμπιν, στο είπα, λέει, Κρίσταλ Πάλας, ετοιμάζω σου έρχεται τη σειρά σου, λέω, το όργελε. Έχεις κάνει δύο σερινίκες, άντε να σε δούμε. Λοιπόν, πώς μπορώ να μάθω για τα εισιτήρια. Η χελονιέρα, ο ρωτάει ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός, είναι δική σου, ανακάλυψη, δική σου πατέντα. Η χελώνα μπαίνει σε σπίτι. Και το όνομα χελονιέρα. Χελονιέρα, ναι. Μάλιστα. Άρε μεγάλο πάπο, λέει, κάνεις που κάνεις μπουρκουμέ, λέει, στο 2-1. Το κόστος 91, τι το θες, λέει. Μας πας και στο κουβά. Λοιπόν, καλησπέρα Μάγκες, λέει, τι θα γίνει, λέει, Φλόκο Πανιόνιος με τον Πλατανιά και ο Ζουνίδης στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, μην ψάχνετε σενάρια. Έλεος, μην φαντάζεστε πραγματάκια. Λοιπόν, σου έχω απάντηση, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε, για ποιο λόγο είπε τα όσα είπε ο Φίλης. Ποιος Φίλης? Αυτός εδώ ο αντικαταστάτης του Πάγκαλου. Τι με νοιάζει εμένα. Έχω απάντηση στον κόσμο. Ξέρεις τι έγινε? Ούτε με νοιάζει. Πρέπει να σε νοιάζει. Η κόρη σχολείο δεν πάει. Και τι έγινε? Εξαιρέθηκε από τη διδακτέα ύλη της τρίτης λυκείου η ποντιακή γενοκτονία. Και τι να κάνουμε, δεν μπούμε στο πανεπιστήμιο γι' αυτό. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μοιάζει ένα παιδάκι. Είσαι τώρα. Ζώων με ρούχα. Δηλαδή, ζώων με ρούχα. Αν νοιάζει ένα παιδάκι, η ιστορία σου. Ναι. Η ιστορία σου δεν έγινε να την καυκές, γιατί ο Έλληνας όπως έχει γίνει σήμερα. Α, τελειώσω. Ο Έλληνας το μόνο που. Α, οι πρόγονοι μας και τρίχες κατσαρές δεν κάνει τίποτα. Περασμένα μεγαλεία διηγόντως θα ανακλές. Από το παρελθόν σου πρέπει να το τιμάς. Για μπάλα μιλάμε τώρα, λοιπόν, αυτός μας τα γύρισε τώρα. Λοιπόν, με έρχεται τώρα. Κατάλαβες τώρα. Έρχεται τώρα ο ζαβουνοκέφαλος ο άλλος. Πετάει δυνατά κάτω του Χατζη Νικολάου στο άσκετο. Ψαχνόμαστε όλοι. Γιατί το είπε τώρα αυτό? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Πώς του ήρθε τώρα? Και ορίστε. Λοιπόν, υπάρχει και επερώτηση στη Βουλή. Από συγκεκριμένο βουλευτή, συγκεκριμένα από τον Μιλτιάδη Βαρβιζιό της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτός. Πολιτικά. Νέο παιδί είναι. Αυτός εδώ. Ναι. Αυτός άμα ξυπνάει το πρωί, 7 φραπέδες. Δεν με νοιάζει. 7 φραπέδες είναι για σένα. Δεν με νοιάζει, ρε. Ούτε ψηφοφόρος του. Με τον Βαρβιτσιώτη τώρα. Εγώ ξέρω τι ρώτησε. Άσε με τώρα με τον Βαρβιτσιώτη τώρα. Ο οποίος ρωτάει. Να ψηφίσετε πότε τον Βαρβιτσιώτη, α πούμε. Αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε, μια πασόκομα. Μου λε μια συγκριζέω. Ρώτησε ο Βαρβιτσιώτη τώρα και εγώ ρωτάω κάτι. Πρέπει να χαρώ εγώ που είμαι πόντιος που ρώτησε ο Βαρβιτσιώτη. Όχι. Τι να κάνω τώρα εγώ. Εγώ λέω ότι ρώτησε ο Βαρβιτσιώτη. Έγινε. Ναι, τι εξαίρεση από την ύλη, ναι, της ιστορίας, ναι,
τη ποντιακή γενοκτονία. Για ρώτα ένα κοριτσάκι γάμα λυκείου και ένα παλικάρι γάμα λυκείου, άμα γουστάρει να διαβάζει τη γενοκτονία, ενώ έχει άλλο καηλέ να μπει στο πανεπιστήμιο, το νοιάζει το παιδάκι. Δεν καταλαβαίνω. Εάν θέλει να είσαι πόντιο, δεν μπορώ να σε βάλω. Στο μυαλό σου δεν μπορώ να σε βάλω. Όταν θε να είσαι πόντιο και να, να θέλει την ποντιακή σου κουλτούρα να την περάσει και τι ρίζε σου στο παιδί σου. Πρώτον, θα του μιλάς ποντιακά. Ναι. Δεύτερον, θα τον πηγαίνεις σε ποντιακούς χώρους. Τρίτον, θα πηγαίνεις στη βιβλιοθήκη και θα διαβάζεις το παιδάκι. Και αν δεν δύναται οικονομικά. Αν δεν δύναται, ναι. Γιατί πληρώνεις σε καμία βιβλιοθήκη. Ναι, βεβαίως. Πού, σε ποια. Επειδή δεν έχεις πάει ποτέ. Σε ποια. Σε όλες τις βιβλιοθήκες. Σε όλες τις βιβλιοθήκες. Συνδρομή. Σε πάω εγώ σε βιβλιοθήκη αρχαία, κάτω Εθνικής Αμήνης. Και πώς. Πού να με πας τώρα. Τζάμπα. Στη Χάνθη θα μπει. Στη Χάνθη να σου πω. Τζάμπα. Έχουμε μέσο εκεί, το Γεωργείο του Μπουσβάρου, θα με πας μέσο. Έλα, το Γεωργείο του Μπουσβάρου, θα βγει στον Μπουσβάρο. Εσύ ο Μπουσβάρος. Μια... Φάει τη γλώσσα σου, ρε, μια χαρά είναι. Αν αγαθείς, ρε Πετόπουλα, το φας τον άνθρωπο. Εντάξει, ωραία. Έχει κάνει εκεί το μουσείο της Χάνθ, όποιος πάει, τραβάει τα μαλλιά του. Όχι, δεν το κάνει για να οικονομήσει. Τότε λοιπόν. Ο άνθρωπος το έκανε γιατί αγαπάει το μπάσκετ, ναι, ναι. Αυτό που ησυχαίνεσαι εσύ. Αγαπάει την πόλη πάρα πολύ. Πολύ την αγαπάει. Πάρα πολύ. Και έκανε κάτι το οποίο μένει. Να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι. Έκανε κάτι. Φυσικά πολλά έχει κάνει. Ένα από αυτά που έκανε είναι το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λες ότι πρέπει να πληρώσω. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Ναι, αλλά άμα σου πούνε. Άμα σου πει κάποιο. Εσύ γιατί στέλνεις την κόρη σου ιδιωτικό και όχι σε δημόσιο. Δεν θέλω να μιλήσω για την κόρη μου. Πρέπει σε ραδιόφωνο. Δεν θέλω να βάλω τέτοια πράγματα. Σε ρωτάω κάτι. Θες το καλύτερο και είναι λογικό. Και εφόσον μπορείς, το κάνεις. Δεν μπορεί να μου λες τώρα για βιβλιοθήκες. Αν υπάρχει την τζάμπα του, τζάμπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λες, είσαι πόντιος. Είσαι πόντιος. Λέμε. Έχω να μην μικρή ρίζα. Και θες το παιδί σου να μάθει ποντιακά και θες το παιδί σου, ξέρω εγώ. Πρέπει να είσαι πόντιος για να ξέρεις τη γενοκτονία του πόντου. Θέλεις να μάθει τη γενοκτονία του πόντου. Ναι. Τράβα στο ίντερνετ, πάτα γενοκτονία του πόντου. Ποιος είπε το ίντερνετ είναι λύση. Μια χαρά τη λέει. Φίλε, στο ίντερνετ. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και στα σχολεία ό,τι θέλει γράφει ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα. Σου έχω πει 100 φορές. Άσε με τώρα. Δεν είναι το ίντερνετ. Κάποιον το διάβασα λίγο στο ίντερνετ. Πού το διάβασα, κάπου λέει σε έναν στόχο. Μια χαρά είναι το ίντερνετ. Μια χαρά είναι. Το ίντερνετ έχει πολλά καλά, έχει και πολλά στραβά. Μια χαρά είναι το ίντερνετ. Μέχρι να στρώσει το ίντερνετ, να πάει εκεί που πρέπει. Μιλάμε για θα μπάλα, περάσουν πολλά χρόνια. Μιλάμε για μπάλα. Δεν κατάλαβες κάτι από αυτό που λέει. Αυτά τα οποία βλέπεις τώρα που γίνονται στο, κάτω στην Παλαιστίνη, έχεις πάρει χαμπάρι. Δεν με νοιάζει τι κάνεις στην Παλαιστίνη. Αυτά που βγαίνουν τα παιδάκια. Ξέρω. Μισόλυτο, που βγαίνουν τα παιδάκια και μπακερώνουν τους Ισραηλίτες, τους Εβραίους. Γιατί σκοτώνονται εκεί για ένα συγκεκριμένο τόπο. Τι με νοιάζει εμένα. Από πού, περίμενε, από πού οργανώθηκαν τα παιδάκια αυτά. Τι να ξέρω, ρε κόκκι. Ξέρεις. Δεν ξέρω. Μέσα λίγα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τι να κάνουμε. Καλά, καταλαβαίνεις. Έχει χαζέψει ο άλλος, νομίζω ότι έχει γκόμενα στην Ιαπωνία, στην Αμερική. Εσύ γιατί κάθεσαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Είναι μέσω επικοινωνίας. Ο άλλος στέλνει μήνυμα. Στο Facebook, γιατί κάθεσαι 10 ώρες την ημέρα. Κάθομαι εγώ την ημέρα στο Facebook. Είμαι όλη μέρα στο Facebook. Και πώς βλέπω και τα παιχνίδια, βλέπω και τη γυναίκα μου, γράφω για παιχνίδια. Ποια παιχνίδια, γιατί μιλάς για κανένα παιχνίδι. Αν μιλάω για παιχνίδια. Έπαιξε ο Πάοκ εχθές και δεν μίλησε για το γράφω παιχνίδι. Γράφω για παιχνίδια. Ο άλλος πάει, βλέπει το μάτς. Γράφω για παιχνίδια καθημερινά. Τι να γράφεις, ρε. Εγώ γράφω καθημερινά. Εδώ λένε οι Παοξίδες με αναλύστε μας το παιχνίδι και εσύ μιλάς για τη γενοκτονία των ποντίων. Τι να αναλύσεις. Άμα χάνει ο Πάοκ. Το πάτε το έργο αλλιώς. Σου γράφω από προχτές. Το αίμα της πίσω παίρνει η Φιωρεντίνα. Όχι, το πήρε. Κέρδισε. Τι ξέρεις από αυτή τη Φιωρεντίνα και την Γκαρδιά. Όχι, ρε. Βλέπεις κανένα μάτς, μωρέ. Όχι, ρε, κανένα. Άσε με τώρα. Τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, Μονακό διπλό, Φιωρεντίνα διπλό, Βασιλεία διπλό. Χάνουμε τη Μονακό. Τι να κάνω τώρα με το κουμάρι, θα ασχοληθώ. Το κουμάρι ασχολείται και η θεία μου η κατήρα. Στο αναλύω, ρε. Τι να αναλύσει. Άμα σε ρωτήσω, πες μου δύο παίκτες Φιωρεντίνα. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Πες μου ένα ποδόσφαιρο που σ' αρέσει. Ένα που σ' αρέσει. Η Β' Εθνική και η Γ' της στην Ελλάδα. Άιτε ρε τράβα ρε, κάνε καμιά βουσκά με τη μίξα σου. Χαϊβάν του λαπ. Καλά σε κάνουν εκεί στο Isaac 3 Channel και σε προβάλλουν με τα μέλια. Αν αχαθείς απίθανα με εκνευρίζεις. Διαβάζω μηνύματα. Ξέρεις να αναλύσεις κόκκινο το μάτς. Ξέρω, λέει, σε ένα λεπτό θα το αναλύσω, λέει το μάτς. Όχι, εγώ θέλω απλά πράγματα και όμορφα, γρήγορα. Εσύ κάνεις ολόκληρη ιστορία. Εντάξει, μην με κάνεις και ανοίξεις το στόμα μου για το ποδόσφαιρο. Πες, δεν ξέρω. Ναι, okay. Πες το εσύ. Εγώ άμα μιλήσει για μουσική. Δεν ασχολούμαι ποτέ. Τώρα με άδειασε. Με έχει κάνει τα μούτρα από κοιμά. Γιατί. Δεν μπαίνω στη λογική των συστημάτων. Μπαίνω σε πιο απλά πράγματα. Εγώ μπαίνω στου αριθμού. Δεν είναι συστήματα, ρε. Δεν είναι σχηματισμοί. Δηλαδή, εσύ δεν ξέρει πότε πρέπει ένα προπονητή να διωχτεί και πότε να μην διωχτεί να στηρίξει. Δεν αυτό το κατάλαβε. Και είσαι επικίνδυνο για τον ποδόσφαιρο. Είμαι επικίνδυνο ναι, για τον ποδόσφαιρο. Γιατί κάθεσαι δίπλα μου. Γιατί. Εγώ κάθομαι δίπλα μου. Εσύ κάθεσαι δίπλα μου. Και ποιο λέω ότι εγώ λέω ότι εσύ κάθεσαι δίπλα μου. Λάκα κάνει. Εγώ λέω τι εσύ κάθεσαι. Για ρωτά εσύ επάνω. Ποιο κάθεται δίπλα. Άντε γιατί πολύ παραγίναμε εδώ πέρα. Να του. Άντε παραγνωριστήκα μου φαίνεται. Κατάλαβε. Ποιο κάθεται δίπλα σε ποιον όχι. Γίναμε εσύ και όμοι τώρα. Έλατε. Τι έχει μπάλα κόκκινη μέσα. Γύρω. αφού δεν είσαι ψωμάκι η μπάλα, δεν ισχύει αυτό. Σκεπαστή είναι. Σκεπαστή είναι. Λοιπόν.
για την ομάδα. Μετά που δεν κατάλαβε ότι το μόνο που ενδιαφέρε είναι νίκη με μισό μηδέν κράτηση στον πάγκο του δύο βασικού επιθετικού. Μαμάευ και Σμόλοβ να του ξεκουράσει γιατί. Ναι, πίστευε... για τον Παθρακικό. Να τελειώσω. Ναι. Ότι και με αυτή τη σύνδεση θα κέρδισε τον πάγκο εύκολα ή δύσκολα και του κράτησε γιατί ακολουθεί αγώνα με την Τζέζεκα και θέλει πάση θυσία την νίκη γιατί έμεινε πολύ πίσω. Απελπισμένο είναι ο Φαλακρο. Και σε αποκάλυγα, να βρει κάποιον να διαβάζει λέει, άλλα και να ανταλλάξει απόψει, γι' αυτό σε ρωτάει ρε Γρηγόρη. Οι Αγγλομασόνοι όταν γεράσουν κάνουν μεταμόσχευση εγκεφάλου και γίνονται πάλι νέοι. 20 χρονών, σχολιάστε το. Τι λες, ρε φίλε. Καλησπέρα, ο Νέσμπο είναι ο Νορβηγός. Το βιβλίο το έχω, είναι ωραίο. Το βιβλίο. Το βιβλίο το έχω. Αλλά τι θα γίνει αυτό το σωματείο, η Αποντίον Ηρακλής. Ακόμα δεν έβγαλε μια σειρά διαμαρτυρία για του πόντου, λέει. Άντε λέει, περιμένουμε. Ντροπή. Σωστό. Ο Δόνης ο μόνος που έβγαλε τον Μπάουκ δεύτερο με λιμά και πέλκα. Ράπτο το φάσμα του Άρη κυνηγάει τον Μπάουκ αφού ο Άρη έβαλε τον γκολ στον Μπάουκ. Πρόσεξε λίγο για τον Δόνη και Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε καλό δρόμο. Ιδιαίτερο Παναθηναϊκός. Στα καλά τους, όχι σε καλά. Στα καλά τους. Δεν μου λες παλιό Ραπτολακαμά, γιατί τα 100 ευρώ δεν τα έδωσε κανένα νέο από τους καθήμενους που φεύγουν έξω και λυπάσαι που χάνει πατρίδα τα παιδιά και τα δίνεις για το χελωνάκι σου. Τον Τούντορ δεν πρόκειται να το φας, λέει. Δίθεν ειδικέ. Τον Τούντορ. Ναι. Εγώ να τον φάω. Ναι. Και επανέρχεται. Ούς λέει χάπατο που έγινες και ειδικός και κρίνεις προπονητές, λες και είσαι ο Μουρίνιο. Ούτε τα πόδια αυτό προπονητό δεν μπορεί να κουμπίσει. Πόσο μάλλον τους βλέπεις, λέει. Πώς θα παίξουν. Σου τυχώνει αρκετά. Θες να διαβάσεις τι λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον προπονητή της. Άκουσε τον Ιβάν Σαββίδη μετά το μάτς. Αυστηρή κριτική της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε Τούντορ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν παίρνετε χαμπάρι ότι ο Σαββίδης έχει ξοδέψει χρήματα για να μην είναι ο ΠΑΟΚ έκτος και να χάνει από την Dortmund, πώς τη λένε, και από την Trident και από την Στιμορόλ. Το καταλάβατε. Ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας και δίνει 10 εκατομμύρια, 15, 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και έβαινε Μπερμπάντοφ, ξέρω ότι στο διάλο έφερε. Και έχει τον Τούντορ να τον έχει πίσω από τον Ζουνίδη, πίσω από τον Βεργέτη και πίσω από τον Μελισανίδη. 10 διαγωνιστική, 30 είναι όλες. Και, και στην Ευρώπη έχει την Dortmund, η οποία είναι βέβαια ομαδάρα και την είδαμε και την βλέπουμε και στην Ευρώπη. Ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πολλά πολύ ωραία. Και άλλη είναι η Dortmund και η Trident, η Holz και η Vapor Action και η Colgate. Ομάδες είναι αυτές. Λείπουν οι μαστιχές. Και η Big Bubble. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χάνει στην Ευρώπη από την Big Bubble και από την Trident. Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, έλα μωρέ, χτίζεται η ομάδα. Και χτίζεται η ομάδα. Και είναι έκτη. Άμα ήταν ο Άρης, ο Βλάξ, ο Άρης πέμπτος ή ο Ηρακλής πέμπτος, θα γαυγίζαν σαν τα σκυλιά της Ιερουσαλήμ εδώ. Αλλά επειδή στην πόλη να είναι πρώτοι και τα άλλα δεν τους νοιάζουν, σου λέει έλα μωρέ, εντάξει να πούμε ΠΑΟΚ. Πώς? Είμαι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι. Όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος. Λίγο ιερό και όσιο δεν έχεις. Ούτε λίγο ιερό. Ούτε εγώ λίγο. Έχω την ετοιμότητα και ευδεξία να πω ότι είμαι αυτό. Εσύ. Άμα ούτε... είμαι κάτι να το πω ρε κόκκινε. Δεν είμαι. Λοιπόν, όχι. Δεν γουστάρω. Και επειδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που στέκομαι σε ένα θέμα, μου φοράς αμέσως την ταμπέλα. Ποια τι ταμπέλα. Τι ταμπέλα. Αυτό εδώ. Εσύ λέει είσαι όπου φυσάει ο άνεμος. Έτσι. Από πού βγαίνει αυτό. Ένα ο Τούντορ τώρα. Δεν τους... Άμα πηγούν 10 παοξίδες. Ρε φίλε, ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Όταν πήγε στη Μαθηλένα, τι κάνει αυτός ο ανισόρροπος, ρε. Ο Βρωμοσκοτσέζος. Φέρατε άντρα με φούστα να προπονεί στη Μάντσεστερ. Ναι. Κόντεψε να πέσει δύο φορές. Δύο χρονιές κόντεψε να πέσει. Και την έκανε να είναι ο αυτοκράτορας της Αγγλίας. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Εσύ καταλαβαίνεις, σου λέω. Με συγκρίνεις τον Φέρ Άλεξ Φέργκισον. Το Σερ, πώς τον είπε. Γράψτε αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει. Καζαμπλάνκα, να κάτι πέστε τώρα. Μου συγκρίνει το Φέρα Άγγελες Έρκουσον. Θα σηκώχει με τον Τούντορ. Και τον Πάοκ με τη Μάντσεστερ. Θα τρίζουν τα κόκαλα όλο το παππούλι. Άλλη κουλτούρα έχουμε ρεσί στη Μεσόγειο εμείς. Άλλη, δηλαδή φταίει η Μεσογειακό τα περα... Ο Κλόπ, ο οποίος είναι ψυχρός υποτίθεται και το γουστάρω με χίλια. Γιατί έχει αυτό το... Γιατί έχει μια στάση ζωής. Τι στάση στο ποδόσφαιρο. Να παυτώνει τις γυναίκες των παιχτών του. Τι στάσεις ζωής, για το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι βλακεία που λες, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Γιατί το έψαξα. Το έψαξα. Δεν ήμουν στο βρακί του. Ναι. Εντάξει. Καλά, εσύ σκουπίδι, τι θα έλεγες. Τι λέει. Τέτοιο σκουπίδι. Καλά τα λέει ο Ράφ, το σκουπίδι. Δεν σε πάει, να κάνει. Το ξέρω, καλά κάνει. Δεν σε πάει. Εντάξει, το πρέπει να με πάει. Με το ζόρι. Τι να κάνει. Ράπλι, μην πιάνει άλλο στόμα στου ποντίου, λέει Μαρλεόνι. Άσε να μιλήσει κάποιο που ξέρει γράμματα και ιστορία. Και λέει εμένα. Ευχαριστώ. Ο κόκκινο ξέρει ιστορία. Κόκκινο, πώς βλέπεις την Ίντερ, λέει, μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όπως είναι όλες οι ιταλικές ομάδες, μπορούμε, αλλά δεν γουστάρω το Μαντσίνι, φίλε μου. Καθόλου. Πιστεύω ότι είναι μοντέλο και όχι προπονητής. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό
και Κώστα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν τώρα ο ΠΑΟΚ πάει τρένο στο πρωτάθλημα και παίζει μπαλάρα, τι θα λέτε αν φύγει ο προπονητής? Κάναμε μια τρύπα στο νερό, μια από τα ίδια. Τρένο έολο. Έτσι ρωτάει ο φίλος. Δεν μας απασχολεί τι είπε ο φίλης, λέει ο Γκαϊταντάκης, θέλουμε μπάλα. Άνοιξε την τηλεόραση να δει. Δεν με νοιάζει τι λέει ο φίλης, είναι κόκκινη εκφυλική εκπομπή. Αυτό λέει ο φίλος. Με τους ποντίους θα ασχοληθώ τώρα. Τελείωσε. Οι άνθρωποι κάνανε χθες. Κάναμε την αυτή μας, πώς τη λένε, στο Σύνταγμα πήγαμε, φωνάξαμε, κάναμε ράνο και τα λοιπά. Ο ποντιακός ελληνισμός. Πολύ ωραία. Ο φίλης θα ξαναβγεί υπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί. Τι με νοιάζει εμένα τώρα τι λέει ο φίλης? Εμένα με νοιάζει. Γιατί μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ανησυχίες? Ναι, δεν με νοιάζει τι λέει ο φίλης. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ανησυχίες. Οι μόνες ανησυχίες που έχεις είναι ο ισοφάγος, το στομάχι σου και ο ουρανίσκος. Αυτές τις ανησυχίες έχεις. Τέτοιες ανησυχίες. Όταν θα φύγω, όταν θα φύγω αυτό το μάτι ο κόσμος, άλλα θα λες. Ποιος θα φύγει αυτό το κόσμο? Όταν θα φύγει. Εσύ θα μας θάψεις, ρε κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια ανησυχία. Τι λέει, βρε κόκκινο, που πληρώνεις βιβλιοθήκες? Σαν χρόνια δεν έχω πληρώσει ποτέ. Φράγκο. Ιηρό. Μόνο πρόστιμο πληρώνεις, λέει, και χαμηλό αν καθυστερείς να επιστρέψεις τα βιβλία. Σωστό. Και για το ράπλι τα παιδιά μάλλον δεν θέλουν να διαβάσουν τίποτα. Αλλά η ιστορία μας πρέπει να διδάσκεται. Αυτό είναι ο ρόλος σχολείου. Καλά, λέει ιηρό. Για να διδαχθεί η ιστορία ιηρό. Και δεν, αν δεν έχεις βιβλία, πώς θα την πάθεις? Από το ίντερνετ. Συγγνώμη. Τι λέτε, ρε παιδιά, πάτε καλά? Μια χαρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Πες μου ένα βιβλίο ποδοσφαιρικό, το βιβλίο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Πόσες σελίδες είναι, 100? Μάλιστα. Ποιος το είχε γράψει, ήταν το Γλυκοριάδης και άλλοι. Α, πάτα στο ίντερνετ να το βρεις. Α, σε μας βρεις. Κόκκινε, εδώ στα ελληνικά βιβλία λες, βάλαν τα Σκόπια σαν Μακεδονία, λέει. Αυτοί είμαστε. Ράψε πάω, αλλά είπε Μπαρούφα τη χρονιά του Δόνη, ΑΕΚ έπεσε και Παναθηναϊκός ήταν 8ος. Κατάλαβα, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σου, λέει ο 250. Εντάξει, οκ. Okay. Λέει τη γνώμη του, ρε. Εντάξει, okay, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, αλφα μη 2 κενό βιβλίο 2 κενό βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, πιάνουν τα Ποντιακά, πιάνουν τον Φίλι, πιάνουν να πούμε την Κιμ Μπάσιντζερ, αρχίζουν έχουμε η Αλό, η Βέρα. Ρε, καθίστε καλά, ρε. Καθίστε καλά, βρε κοτάρες να πούμε εδώ πέρα. Έχεις πρόσκληση, έχουμε, ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να έρθω. Πού, γιατί? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόκληση? Μετά από τα όσα έγραψες, είσαι προσκεκλημένος στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ναι. Με καφέδες, hot dog και ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Τι έγραψε για τον Απόλλωνα? Αυτά που γράφει στην εφημερίδα σήμερα. Ό,τι διάλειμμα. Ότι αδικήθηκε ο Απόλλωνα. Τι ψέματα να πω? Επειδή, επειδή βρέθηκε, λέει, κάποιος να τα γράψει. Σφαγή του Απόλλωνα. Σας έχουμε, λέει, καλεσμένο με hot dog. Εσύ γιατί να είσαι? Ένα λεπτό. Εσύ κόκκινε. Σε μένα το στείλω. Το πέρασε μπάι όμως. Εγώ το πέρασα μπάι. Μπάι το πέρασε τον Απόλλωνα, ακόμα. Μεγαλύτερη λουκριτία, λουκριτία δεν υπάρχει. Είμαι λουκριτία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να πω τι να πω και τι να αφήσω. Αν θέλετε 4G smartphone, tablet ή accessoire, αν θέλετε και εκπτώσεις, ως τις 10 του Νοέμβρη στα καταστήματα Vodafone θα βρείτε αποκλειστικά το super αυθεντικό 4G smartphone Motorola Moto G στα 199 ευρώ. Μην το χάσετε, για εκπτώσεις Motorola Moto G πάμε μόνο Vodafone. Αλφα μη 2 κενό. Βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Εγώ δεν είμαι υπέρ των βιβλίων, δεν ξέρω αν ο φίλος μου ο Δημήτρης. Ο Παδόπουλος είναι φίλος των βιβλίων. Εγώ είμαι λάτρης των βιβλίων. Εγώ δεν είμαι λάτρης των βιβλίων. Παρότι αναγκαστικά ασχολούμαστε με βιβλία, γράφουμε, διαβάζουμε κάτι. Διαβάζω πολύ, διαβάζω βιβλία ιστορίας. Προτιμότητα ντοκιμαντέρ. Ιστορία, ναι. Διαβάζω βιβλία πάνω στην προπονητική, πάνω στην επιστήμη μου. Γενικά, με το διάβασμα δεν βγήκε ποτέ κανένας χαμένος. Εννοείται. Έτσι. Με, την τηλεόραση, με την τηλεόραση κατευθύνονται οι άνθρωποι. Με τα βιβλία δεν μπορείς να του κατευθύνεις. Συμφωνώ. Γι' αυτό οι τηλεοράσεις είναι τόσο φτηνές πλέον και τα βιβλία σχετικά με το κόστος τους είναι ακριβά. Κυρίως αποβλακώνει η τηλεόραση. Ακριβώς. Τώρα είναι να περάσει, να γίνει, ξεκινάει η δίκη της Siemens. Έτσι. Ούτε ένας πολιτικός δεν είναι κατηγορούμενος. Μην τα ανοίξω το στόμα μου, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Γιατί... Γι' αυτό προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν τώρα με 1000. Τώρα ξεκινάει η δίκη της Siemens τη Δευτέρα. Εξηγούσα στον κόσμο. Ας θυμηθεί ο κόσμος που κάθεται και ασχολείται με την εξηγούσα μικρότητες. Στον κόσμο τι έγινε με τον Φίλι. Και ότι θέλουν να. Ότι βγάλαν την γενοκτονία των ποντίων από τη Βουλή. Φαντάσου ότι οι τουρκικές εφημερίδες στο σύνολό τους βγήκαν και χαιρέτησαν τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδος. Αργότερα θα το χρησιμοποιήσουν. Και γιατί είπε αυτός ο πονηρός είναι εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία? Γιατί η γενοκτονία αποζημιώνεται. Και να ήταν μόνο. Και να ήταν μόνο. Και αποζημιώνεται η γενοκτονία. Βγήκε από τη διδακτέα Έλλη. Καλά. Μα στο άσχετο, δηλαδή έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι τυχαίο ότι η άλλη μίλησε, η αριστερή, η άλλη μίλησε για συνωστισμό,
Αυτός μίλησε. Άσε ρε τώρα, μην μου μιλάς, παρακαλώ. Πες μας τι έχουμε. Ας βγει να πει και για τον βουλευτή που του δώσανε μερικές ψηλές χθες, ότι απλά παίζαν τα παιδιά. Τροπή και ξεφτύλα. Ναι, απλά παίζαν τα παιδιά. Τροπή και ξεφτύλα, γιατί δεν θέλω να το ανοίξω, είμαι βρωμόστομος. Γιατί περάσαν πρώτα όλοι και την πλήρωσε ένας. Γιατί. Και είμαι εναντίον του. Όσοι προλάβα δώσανε. Δεν πάει έτσι. Όχι, Δημήτρη, την άποψή μου την ξέρεις. Την άποψή μου την ξέρεις. Κατά εκεί πώς ξέρουμε ότι είναι πόντι. Αυτοί που τον βαρέσανε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που εγώ ξέρουμε. Ξέρω, εγώ υπογράφω, δεν είναι ότι οι πολιτικάντιδες πήγαν εκεί. Συμφωνώ, για ψηφοθυρικούς λόγους. Πώς ξέρουμε ότι αυτοί που το χτυπήσαν. Πώς ξέρουμε ότι αυτοί που το χτυπήσαν δεν είναι πόντι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Οι πόντι βαράνε κεφάλια σου, όχι που. Α, σωστό. Πες μου τι έχουμε αγωνιστικό για να προλάβουμε, γιατί περιμένει και κόσμο. Λοιπόν, είχαμε το Σκόρπιον το προηγούμενο Σάββατο στην πολιτεία. Μεγάλη προσέλευση κόσμου. Δεν περίμενα πραγματικά τόσο μεγάλη προσέλευση κόσμου. Είχαμε πολύ δυνατά ζευγάρια. Με εντυπωσίασε ένας Μαροκινός αθλητής, ο οποίος ήρθε από ένα γυμναστήριο της Ολλανδίας. Έπαιξε με έναν αθλητή εδώ από ένα γυμναστήριο της Τούμπας, τον Νίκο τον Παπαδημητρίου. Σαρωτικός ο Μαροκινός, το πάλεψε ο Παπαδημητρίου. Στον τρίτο γύρο όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει την διαφορά. Νίκησε ο Μαροκινός βασιζόμενος στα πολύ δυνατά χαμηλά του λακτίσματα. Επίσης είχαμε τον Χαρίλη τον Μαλιχούδη, έναν εξαιρετικό πυγμάχο. 11-0 νίκες και συνεχίζει. Είναι αίτητος αυτή τη στιγμή ο Χαρίλης ο Μαλιχούδης. Κλείνει ραντεβού να παίξει με τον νούμερο 1 αυτή τη στιγμή πυγμάχο στην Ελλάδα, με τον Τάσο τον Περδέση από την Πάτρα. Και επίσης είχαμε και τον αθλητή της Ultra Fighters Team, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, σε μια εξαιρετική εμφάνιση. Μια συγγένεια. Νίκησε. Όχι. Οι Παπαδόπουλοι είμαστε πολλοί, ίσως έχουμε καλή μακρινή συγγένεια. Κράτος. Θα κάνουμε και δικιά μας τράπεζα σε λίγο. Έτσι. Λοιπόν. Πρόσεχε πάντως, ανεπλάκας, γιατί είχα μια περίπτωση πολύ ύποπτη. Ναι. Με ένα φίλο μέσα από τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου χρησιμοποιείται πολύ, φοριέται πολύ από διαφόρους και παιδεραστές, ναι. Και Δημήτρης Παπαδόπουλος, κανένα δύο. Ναι. Εγώ τους το λέω, τους ενημερώνω και προσεγγίζουν και κοπέλες. Μακριά και... από εμάς. Μακριά από εμάς. Απλά... Προσεγγίζουν κοπέλες. Ναι. Αυτό δεν είναι κακό. Όχι, ανήλικες να μην είναι. Το... όταν ο άλλος έχει ψεύτικα στοιχεία και προφίλ και ιστορίες. Μπορεί να είναι παντρεμένος, Γρηγόρη. Δεν ξέρεις. Τώρα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω τι συμφωνώ και οι πατρεμένοι έχουν ψυχή, αλλά όταν κάποιος κρύβεται. Ωραία, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, την Κυριακή μετά, μετά από το Σκόρπιον, είχαμε τους αγώνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Αθλημάτων, της πολύ δυνατής Ομοσπονδίας με πρόεδρο τον Γιώργο Τσαριανίδη, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Τεράστια προσέλευση αθλητών. Ξεπέρασαν τους 150 οι συμμετέχοντες αθλητές, πολλά ζευγάρια και επαγγελματική βραδιά το βράδυ. Τα έκανε όλα η Ομοσπονδία. Και ερασιτεχνικούς αγώνες για τους ευχάριστους αθλητές και επαγγελματικά ζευγάρια. Πολύ δυνατοί αγώνες, ωραίο θέαμα. Το επόμενο ραντεβού της Ομοσπονδίας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, έχουμε την άλλη εβδομάδα στο γυμναστήριό μου, Ultra Fighters Gym, Κρήτη 49, δίπλα στην Πυροβολιστική στη Μαρτίου. Ξεκινά ένα training workshop. Προσκαλώ στην πόλη τρεις από τους μεγαλύτερους προπονητές και αθλητές αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Μαθητές μου. Μίτσελ Ντελινί, λοιπόν είσαι και εσύ προσκεκλημένος. Έχεις ξεκινήσει ήδη προετοιμασία από ό,τι ξέρω. Μαθητές μου είναι τα παιδιά. Μαζί με τον Κωστή, ο οποίος προπονείται ήδη 2,5 χρόνια στο γυμναστήριο. Θα έρθετε εκεί να παρακολουθήσετε το workshop. Είναι σεμινάριο το οποίο. Κάνεις αγιασμό και ευχέλαιο κάθε μήνα για να είσαι σίγουρος. Εννοείται, εννοείται. Και όλα τα δεινά που έχουν συμβεί ήταν στην πρεμιέρα που έρχεται πάντα προπόνηση. Έτσι έχει έρθει ο κάθε ένας που μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, οι συμμετοχές για όποιον θέλει να συμμετάξει στο training workshop στη σελίδα μας Ultra Fighters Team στο Facebook, είναι στο inbox. Το πληρώνει έξτρα αυτό. Αυτοί που είναι μέλη μας, όχι. Όχι. Αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν εκτός του γυμναστηρίου που δεν είναι μέλη, υπάρχει μια συμβολή οικονομική. Θα μου στείλουν μήνυμα στο inbox. Και δεν θα πούμε τη μία από τώρα. Ωραία. Θα μου στείλει μία και θα συνεννοηθεί μαζί μου. Εντάξει. Θα γίνει connect. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στις ομάδες της πόλης. Θα από κοντά. Θα έρθω να ελέγξω σας περιμένω. Θα κάνω καλό μάθημα. Θέλω να σε δω πολύ δυνατό με τους Ολλανδούς, γιατί έτσι θέλω να δείξουμε μια καλή εικόνα. Μια καλή εικόνα. Θα δει. Να δούμε τι ξέρουν κι αυτοί. Υπόσχομαι στον κόσμο. Υπόσχομαι στον κόσμο να μάθει επιτέλους την αλήθεια με ήχο και εικόνα. Ότι τους φέρνω να τους εξετάσεις εσύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο ο οποίος περιμένει και δείχνει υπομονή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρεστά και μετρητά, Αφή Κωνσταντίνη, τηλεφωνήστε τώρα στο 18133. Πάμε στον πρωτοφύλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή μας. Κύριε Κόκκινε, για εσάς πάντα υπομονή περισσεύει. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Είναι εκεί ο κύριος Ραπτόπουλος, αυτό το χελωνιτζάκι. Το χελωνιτζάκι είναι δίπλα μου εδώ πέρα, τόση ώρα δεν μιλάει, δεν λαλάει. Είναι ήσυχος, κάτι συνέβη. Ναι. Που φοράει λοιπόν παντελόνια.
Βασικά για να ξεκινήσω σωστά. Μάγκα! Τη Δευτέρα να ακούσει το Μαΐδι, να πέσουν τα αυτιά σου μέχρι τον αφαλό σου εσύ. Εμένα. Ναι, με σένα. Θα κλείσω με τον κύριο Θωμαΐδη. Να ακούσει το Θωμαΐδη, στο Sky όλη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει ο χαμός. Όλη Θεσσαλονίκη ακούσει το Sky, τι κοργή να πούμε. Ναι. Κύριε Κόκκινε. Κύριε Κόκκινε, δεν μετράει. Κύριε Κόκκινε, τώρα κολώσαμε τώρα. Εγώ σου λέω λοιπόν. Πω εγώ πως ανέβηκες πέρσι, Μάγκα. Το Θωμαΐδη. Μάγκα. Εγώ αν είμαι Μάγκα. Σε πω εγώ πέρσι ο μεγάλος Παπαδόπουλος. Σε φτιάξω εγώ. Άκου Θωμαΐδη. Σε φτιάξω την γραβάτα εγώ. Δευτέρα βράδυ αυγής. Ωραία. Τελείωσε. Οκ. Δευτέρα βράδυ τα λέμε. Λοιπόν πάμε τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μεγάλο χορευτή που λέγεται Γιώργος Ζαΐρης. Σε όποια πίστα αεροδρομίου κατεβαίνει, έτυχε να τον ακούω, κατέβηκε στην πίστα για το μάτς, το παιχνίδι που έδωσε χθες η ομάδα της γειτονιάς σου, Ραπτόπουλε. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Πολύ Παπαντρέου άκουγες. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Νεοδημοκράτης δηλωμένος ήταν αυτός. Ναι. Πήρα 350 τετραγωνικά μια εξαιρετική σήμερα. Το έπαιξα. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Άσο σκέ... Κέρασμα, ρε, θέλουμε. Over. Ό,τι γουστάρει ο αδερφός μου. Έτσι. Άσο και over. Και να βάλει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο εκράσματα. Δεν έπαιξε ότι ο Άρης θα βάλει γκολ. Λοιπόν, εδώ άκου τώρα και είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα. Μιλάς με χαρτέμπορα. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι κακό στην όλη υπόθεση. Το παιχνίδι μπορεί να ξαναγίνει. Το γνωρίζει αυτό ο Όμιλος Μετρόπολης. Όχι. Α, μπράβο, να σας δίνω και ειδήσεις λοιπόν. Έκανε ένσταση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Διότι το γήπεδο δεν είχε προβολής ο Μίχλης. Πάμε παρακάτω. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Όταν εγώ σας έλεγα ότι αυτή η ομάδα της γειτονιάς σας είναι μικρή ομάδα, δεν θα δεχόμουν ποτέ ως οπαδός που είχα τους χειρότερους προέδρους και εσείς μιλάτε για το Γεμιστάνα και λέτε ότι αυτή η ομάδα αξίζει κάποια εκατομμύρια, να πάρω τον υπερσιβερικό, να βάλω τους εργάτες μου μέσα, να μην τους κεράσω ούτε σαλέπι, να τους βάλω μετά στο πουλμαντό, να μην τους κεράσω ούτε ένα χυμό, αξίριστοι φύγανε, ακόμα γυρίζουν αυτοί, είναι τραλαμένοι εντωμεταξύ, άσχημα. Λοιπόν, πήγανε 1600 νοματέοι, ακούστε τώρα, εργάτες, για να υποστηρίξουν την ομάδα της γειτονιάς σας. Εγώ σαν οπαδός, κύριε Ραπτόπουλε, θα ντρεπόμουν και θα άλλαζα την ίδια στιγμή ομάδα. Αλλά αυτά δεν τολμάτε να τα πείτε, γιατί δεν φοράτε, κύριε Ραπτόπουλε, παντελόνια. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Και την πέφτετε στον Ηράκλη, όσο για τον κύριο Θωμαίδη, όσο για τον κύριο Θωμαίδη. Εγώ ξέρω... Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Δεν είπα κάτι. Όχι, θα πεις οτιδήποτε από Δευτέρα. Τελείωσε ο χρόνος. Όχι, άλλο λέω. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος, ρε Μάνο. Φοβού του Ηρακλήδης. Στον επόμενο. Άιντε τώρα φοβού και μεθαύριο λέει έχει γάβρος Ηρακλής και δεν είπατε κουβέντα. Ουστ! Αν ήταν πάω, κλέ, θα είχατε κάνει ολόκληρη εκπομπή. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το με. Τι κάνετε. Καλά. Τι ήταν αυτό που πέταξε τώρα από το πλούσπριν. Τι είπε. Για την Δευτέρα. Δε στο Μαΐδι και θα καταλάβεις. Παίζει τίποτα με εμάς. Είπε, δες. Μπες και δες. Άλλο θέλω να πω εγώ, τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτό με το. Αυτό που πέταξε ο Φίλης. Ερωτώ με εγώ αγράμματος, ρε παιδί. Δεν το πέταξε. Αυτό που είπε, ρε παιδί. Αποδείχθηκε ότι δεν το πέταξε. Ορίστε, βγήκε από την δακτέλη του Τελικιού. Ωραία. Μήπως έχουν κάνει καμιά συμφωνία με τους γείτονες. Ούτως ώστε για να βγάλουν μια άκρη με το μεταναστευτικό. Και τους είπαν, ξέρω εγώ, κάτι καμιά τέτοια δήλωση για να το κάνουμε έτσι και να βρούμε μια άκρη με το μεταναστευτικό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ότι κάτι παίζει, κάτι παίζει. Υποθέσεις. Γιατί όλοι κράζουν για να φύγει, να κάνει, να παρατηθεί. Υποθέσεις, δεν μπορούμε. Να σου πω κάτι, να μιλάμε σοβαρά ή να λέμε βλακίες. Μίλα σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε. Σου είπα. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι βγήκε από τη διδακτέα ηλικτρικής λυκείου ότι έχει γίνει γενοκτονία των ποντίων. Τέλος. Τι άλλο να συζητήσουμε. Δεν είναι προγνωστικό για το μάτσο. Θα σκοράρει να κλείσει. Έγινε ράντε και παρακαλώ. 4-0 θα το κάνει 4-1. Παρακαλώ. Άμα ο Βέλιος τον κάνει αλλαγή, αυτός θα φωνάζει ο μπαμπάς του Άρη, έβγαλε το παιδάκι μου έξω. Όπως το φώναζε τις προάλλες. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε. Ε. Έλα, ευαπάκο και ρε. Ναι. Για να πάρω τσολιά. Ο πάκρε. Το παλεύει. Έλα, ρε. Ακούτε. Συνέχισε. Φτιάξω λίγο μου. Βάλε ρεπερτόριο, έλα.
Τι κύριος ο αυτός ρε. Η Ζάδρα. Με το ΕΣΠΑ. Γερμανό τσολιά. Καλώς. Δεν μιλάς τώρα ε. Εφέ πάω και κύριε. Σωστά, σωστά. Θα βραχνιάσεις φτάνει τους. Πάκρε, πάκρε. Τόπε. Πάκρε, γιωμαδούλα ρε. Φτάνει, φτάνει. Θα μας πεθάνει στον επόμενο. Στην αρχή καλά το πήγες, μετά θέλει ρεπερτόριο. Τα ποδάρια πάνω ρε. Ναι. 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 Κοσμόγλου. Καλό Εβιτόλ. Ελενίντα, Ελενίντα και ξανά όμανα Ελενίντα. Λοιπόν, Χόγκουκ. Καληνύχτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να πεις. Έλα. Έρα. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Καλά είναι Μαρκό. Χαρούμενοι τώρα για αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό. Το χθεσινό ναι. Ποιος δεν είναι χαρούμενος. Εσύ κόκκινη πανηγυρίζεις. Να πανηγυρίζω. Βέβαια πανηγυρίζεις. Σε ακούω και το φιλαράκι σου ο Μάνος που κέρδισε το διαμέρισμα. Δηλαδή λέει ότι λίγο. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς τώρα λίγο τσίπα και φιλότιμο δεν έχεις. Λίγο τσίπρα και φιλότιμο δεν έχεις. Λίγο τσίπα και φιλότιμο. Δηλαδή γιατί να πανηγυρίζω σε κέρδισα. Αν σε κερδίσω πανηγυρίζω. Επειδή έχασες από την Κράσνονταρ. Κοίταξε να δεις. Αυτό το σύστημα που παίζει αναγκαστικά θα χάνει. Γιατί όχι, 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 γυρίζει σαφή τώρα. Εγώ γιατί να χάρω. Πεντάρα με πεντάρα που βάζει συνεχόμενα αλλαγή σε αλλαγή και δεν έχει στρώσει, δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει αυτός ο προπονητής. Με λίγα λόγια είναι να τα μάσει και να φύγει να περάσει τα σύνορα. Α, το διώχνεις λέει, τον έφαγες. Σωστό, τι, σωστό. Αυτό το πράγμα που κάνει, αλλαγή, τι θέλει δηλαδή να κάνει. Και ποιο θα πάρει, ρε προπονητή. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει, παέρα που βασιζέ, που βασίζω εγώ. Δηλαδή λέτε σήμερα, εσύ συμφωνείς με τον Ερπετόπουλο και λες ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής. Όχι τόσο. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, αλλά αυτή είναι ο προπονητής. Αυτό είναι το ρόστερ του για έκτος ρε, και να χάνει από την Τριντέντ. Αυτό λέει. Αυτό. Είναι η αλλαγή, σε αλλαγή κερδίζει, αλλάζει. Χάνει, αλλάζει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, δηλαδή τι πρέπει να σταθεί στην ομάδα. Αλλά ακούγεσαι. Ναι, ένα πράγμα μετά να πω. Ο φίλος ο Μάνος, αυτός που προκαλεί και κάνει και συνεχόμενα και λέει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, γιατί δεν με τον φέρνεις αντιμέτωπο με μένα να τον βάλω ένα καλό στοιχηματάκι να έχει να βγει κανένα χρόνο στο ράδιο. Θα το βάλουμε, στο υπόσχομαι. Βάλτε μέσα να έρθει σε μένα, με ξέρεις ποιος είμαι. Θα τον φέρω πακέτο, θα πάω τον βρω και θα τον φέρω πακέτο. Εδώ τα διαμερίσματα που κερδίζει και λέει. Βρε, θα βάλεις εσύ τώρα κανένα δυο μάντρες, θα βάλεις του κανένα δυο διαμερίσματα. Θα έχει ενδιαφέρον. Με δυο γκολ αβάζω στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Καλά. Θέλεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Εντάξει, τι να μην πάμε σε άλλον, εσύ Μάρκο. Να πάμε ρε σιβουλαράκι, αλλά τα στοιχήματα μην τα βάζετε τόσο στον αέρα. Με μένα το λες. Εσείς η ομαδούλα, η μικρή, η ΑΕΠ Ποντίου Κατερίνης. Ναι. Μην ασχολείστε με τη Θεσσαλονίκη αυτός που λέγεται ΠΑΟ. Μάλιστα κύριε Μάρκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο Ιγνήσιος. Ήρθε ο Ιγνήσιος. FM ΠΑΟΚ εδώ. Ναι. FM ΠΑΟΚ. Όχι FM ΠΑΟΚ. Με σημαία έχετε. Δεν την πήρα ότι είχα πάρει τη σημαία που έχετε έξω. Τι έγινε ο Καραγκιόζακος αυτός που με μιμείτε. Ο Καραγκιόζης αυτός. Πολύ Καραγκιόζης είσαι ρε. Μαχαλόμακα. ΠΑΟΞΥ. Έσπερος, έσπερος, Παύλα ΠΑΟΚ. Μια απορία θέλω. Ολυμπιάδα Παύλα ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ, μια χάρη. Μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Καραγκιόζη, Καραγκιόζη. Ρε εσύ, μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Ο κόσμος. Τι να σε κάνω ρε, να αφήνεις να πούμε και γελάς κιόλα. Σε αφήνω, γελάς. Ζω για να γελάς. Χάνει. Ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που με λες Καραγκιόζη. Λύσε μου μια απορία. Πώς πιάνεις γραμμή κάθε μέρα. Πώς πιάνεις γραμμή κάθε μέρα. Δεν μας. Παρακαλώ.
Ωραία, ωραία. Κοίταξε να δεις πώς βγάζει το μεροκάμα το κόκκινο, παιδιά. Πάρ το λίγο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα και εδώ. Παρακαλώ, εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Μην το γυρίσεις τα μηνύματα. Ό,τι θέλω να κάνω. Βγάλε και τις κοιμνές που έχεις. Για εγώ πήρα μόνο και μόνο για να σας πω ευχαριστώ πολύ για αυτό το δίλεπτο που το προηγούμενο. Ναι. Έτσι, μας κάνει η Παρασκευή να γελάσουμε, οι ακροατές βασικά. Να είναι καλά και οι δύο στη σειρά. Και κάτι σοβαρό τώρα, για τον ΠΑΟΚ φταίει ο Τούντορ, ναι. Δηλαδή να φύγει ο Τούντορ και θα διορθεί η κατάσταση. Δεν φταίει το ρόστερ τόσο, δεν είναι για έξω το ρόστερ. Φταίει ο Τούντορ, τώρα πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Έτσι πιστεύω, ναι. Εγώ είναι η άποψή μου. Από δηλαδή, τη στιγμή που θα φύγει, ερώτηση, φεύγει ο Τούντορ. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει σελίδα, θα γυρίσει σελίδα. Θα παίξει καλύτερα βέβαια. Ανάλογα την επόμενη εβδομάδα. Γιατί πετάγεις και απαντάς, δεν έχει γνώμη ο φίλος. Εσύ απαντάς. Μίλουσα μια ώρα εμείς. Χαϊβάνι. Άντε βρε, θα μου πεις εμένα χαϊβάνι. Λιμοτάγαρο. Θα δεις καλύτερο ΠΑΟΚ δηλαδή. Πιστεύω με την ανάλογα την επόμενη επιλογή, ποια θα είναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι να φύγει πακέτο. Ακούμε λίγο. Να φύγει πακέτο με τον άλλο, τον Κουρούμπαγλά, τον τεχνικό διευθυντή, ή να φύγει μόνο. Όχι, όχι. Όχι, τον Κουρούμπαγλά μια χαρά. Μια χαρά. Δουλεύονται οι παίχτες. Δεν είναι και λιμά. Να σε καλά. Έχει παίχτες που είναι δηλαδή, ο Σάμπο δεν είναι λιμό, ας πούμε. Όλσε δεν είναι λιμό. Τώρα έφτιασες και εσύ, τώρα έφτιασες, εντάξει, εντάξει. Την αποτυχία του καλοκαιριού έφτιασες. Ο Αντώνης! Ο Αντώνης! Ο Αντώνης ούτε καν παίζει. Ο Αντώνης ούτε θα παίξει. Εδώ και ένα μήνα σε τον. Ο Θανάσης μπορεί να παίξει. Ο Αντώνης αποκλείεται. Υποψιάζομαι ότι είναι και καλός παίκτης αυτός. Να είσαι καλά, φίλε. Το δαγκώσαν το δικό σου, μεγάλα, αυτό να ξέρεις. Παρακαλώ. Το δαγκώσανε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Καλά είμαστε. Καλά, εσύ. Λοιπόν, πρώτη φορά απογοητεύτηκα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, πρώτη όχι φορά, θέμα, ε. Όχι, όχι θέμα μπάλας, θέμα τακτικής. Τακτικής. Αυτούς τους παίκτες τους οποίους έχουμε δεν μπορούν να παίξουν 4-4-2 με τίποτα. Πρέπει να παίξω 3-5-2. Και πρέπει να συνεχίζω το 3-5-2. Ξεβράκωσε το ρόστερ του με το 4-4-2. Δεν μπορούν να παίξουν αυτοί. Ξεβράκωσε το ρόστερ του. Τόσο καιρό δεν σας άρεσε το 3-5-2. Μια χαρά είναι το 3-5-2. Συστηματάρα είναι. Όχι είναι αναχρονιστικό. Καλά, ρε, εσύ δεν έλεγες πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ του 3-5-2. 3-5-2. Δύο πλάγιους φωτιά και πού είναι αυτή. Έχει, έχει. Τώρα έχει. Κοίταξε, Κωστή. Και κόκκινε, εμένα το 3-5-2 μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα σύστημα φοβερό. Καλύπτει αδυναμίες, φίλε μου. Αλλά θέλει να έχει. Δύο στόπερ γρήγορα. Να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή, για αυτή την εικόνα που βγάζει ο ΠΑΟΚ, με 14 καινούριους ποδοσφαιριστές, με καινούριο προπονητή, με 1002, φταίει ο προπονητής και λες ότι Νοέμβριο πρέπει να αλλάξει? Όχι. Το έγκλημα είναι ότι αυτή. Δεν, δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Με την Μπρόνμπι, αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδε στον ΠΑΟΚ, με αυτό το προπονητή δεν το έκανε. Ποιο Μπρόνμπι, ρε. Με την Μπρόνμπι. Τι είναι η Μπρόνμπι, ρε. Με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο ημίχρονο που τον έκανε σκουδούνια. Αυτό δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Με πέναλτι που δεν ήταν. Κοίταξε, κόκκινε. Δηλαδή τα διαστήματα τα καλά τα οποία έκανε. Ποια διαστήματα, τα πετάμε. Δυο μάτς το πρώτο ημίχρονο με την Τρίπολη που ήσουν καλό. Δυο μάτς με τη διαιτησία πήρε, ρε. Παναθηναϊκό και άκρε Χαϊβάνι. Και Χαϊβάνι. Κοιτάξτε, η ομάδα αυτή θα έχει και παιχνίδια καλά και παιχνίδια. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή θα έχει μεγάλες μεταπτώσεις. Λογικό δεν είναι. Φίλε, μιλάτε με τον κόκκινο για μπάλα και μιλάτε τόση ώρα. Άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Θα τον κλείνω από του χρόνου. Είναι τι απόλυσης το κοτσάρισμά του. Είναι τι απόλυσης. Είναι χθες το καλοκαίρι. Δεν μιλάνε. Δεν ξέρουν μπάλα αυτοί. Γιατί δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί δεν συμφωνείς μαζί του γι' αυτό. Γιατί δεν ξέρετε μπάλα. Είναι τι απόλυσης τα δυο μάτσα αυτά. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Επειδή σε έχασε χθες. Όχι, ρε, επειδή σε έχασε. Έτσι όπως έπαιξε. Άστο επειδή σε έχασε. Αυτός, μας το είπα από την αρχή ότι το 4-4-2 δεν ταιριάζει σε αυτούς τους παίκτες. Φίλε, συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Λοιπόν, διάβασε τώρα. Δεν διαβάζω τίποτα. Όχι, διάβασε. Το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ. Κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμιλο, τσάιτ βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Το καλό Εβιτάλ προλαμβάνει και βοηθάει συστατικών προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνιες αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σύστημα κατά πολέμηση υγιών. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μπορείτε να το αποκτήσετε τηλεφωνώντας τώρα στο 2312-200-500 και να το αποκτήσετε την ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών, το οποίο ισχύει μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 των FM. Εντάξει, άμα το πεις σε 30 δευτερόλεπτα θα κάνεις και ένα 200-500, ε! 200-500. Χαιρετάσω, καρατάσω. 2312-200-500. 200-500. 200-500. 500. Ναι. Τι 500.
Κώστα είσαι εσύ. Ρεκάρντο Κώστα είσαι εσύ. Αυτό είναι αιτία να φας ξύλο. Εγώ δεν σε έβρισα. Ένα 200 πέντε που έπαιξε, ξέρεις. Εγώ δεν σε έβρισα. Εντάξει, αυτό είναι αιτία να φας ξύλο. Πώς με είπες? Τίποτα, ο Στάμου είσαι. Πέντρε το κόσμο, ρε. Ραπτό.gr. Μπαίνετε εκεί να βλέπετε φάπες, μέλια, γιαούρτια και ό,τι τραβάει ψυχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 για να και πάλι δικά σας. Α02 κενό, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54344. Σας κάνουμε δώρο το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Τη συνέχεια του bestseller «Αίμα στο χιόνι», με περισσότερο αίμα. Όπως τυκλοφορείται το νέο bestseller του Τζο Νέσμπο. Απλή διαδικασία και δύο από εσάς θα αποκτήσουν το βιβλίο Α02 κενό, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54344. Ο Κοντονής καταδίκασε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικής Αθλητισμού που τιμώρησε το Μαρινάκι. Αυτός που θέλει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο άρχισε να υπερασπίζει τον αρχηγό, λέει ο 963. Αν σας πάρει ο φίλος από ωκεανόλευκο κολυνδρόμι, τον αφήσετε να μιλήσει, τσίπουρα έπινε από το πρωί. Γρηγόρη, πες αυτούς τους χαβαλέδες που δεν τους ενδιαφέρει πώς φάξαν τους παππούδες τους, ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία των προγόνων του, την ξαναζεί. Ραπ, άμα πας προπονητή σε ομάδα και έχεις βοηθό τον Αλέφατο, θα κλείμα από τα γέλια, λέει. Ποια τριντέντρε. Ράψε πάω, αλλά είπε μπαρούφαλη τη χρονιά του Δόνη. Η ΑΕΚ έπεσε και πανεπιστημιακό στα 8. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τα υπόλοιπα. Γιάννης Ολυμπιακός Γουστάρο Αντωνιάδη, καλά σας είπε, Καραγκιόζη δεν λέει. Αφήνει το βλαγοπαοξία ανώνυμα να κοροϊδεύει. Μάλιστα. Πάρα πολλά μηνύματα. Τη γνώμη έχει ο Ραπτό, λέει, για 3-4-3 με 2 εξτρέμ. Καθένας ρωτάει ό,τι θέλει. Πάμε στον κόσμο να με περιμένει. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος, να πούμε. Ναι. Μάλιστα, Κόμο. Τι κάνουμε? Καλά, Κόμο. Ωραία, πάμε λοιπόν. Σου βγάλει άπλητα, σου βγάλει. Έλα, έλα, έλα. Παλερωμένα τα άπλητα. Τα παραπονέμε. Έλα να γελάσουμε λίγο, έλα να τα πούμε λίγο. Λοιπόν, να απαντήσω γρήγορα στο Μάρκο. Μάρκο, το να με αποκαλείς αέποντιον Κατερίνης και να νομίζεις ότι η ζώνη τα αυτή... Γενοκτονία. Άκου, άκου, ναι, ναι, ναι. Όταν εσύ είσαι ο Έσπερος στο βόλεϊ, ο τρίτονας στο χάντμπολ, ο ΠΑΟΚ 2004 με καινούργιο αφημί, εντάξει, ο άνθρωπος ο οποίος είχε 4 προέδρους οι οποίοι είναι μέσα για κακογυρματικές πράξεις και δεν είναι κάτι που λέει ο Ολλανδός, είναι κάτι που έχει αποδεκτεί σε αίθουσα δικαστηρίου, οπότε είναι δεδομένο, και αφορούσε δημόσιο χρήμα, γιατί η τράπεζα άνοιξε Κυριακή, ούτε στον πόλεμο δεν έγινε. Κατάλαβες? Ούτε 10.000 διαρκείας πήγαινε και μοίραζε σε κανένα, σε μένα, ναι. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΞΙΣ είναι ότι πλέον δεν μπορεί να πουλήσει τον ΠΑΟΞΙΣ επανάσταση. Ο ΠΑΟΞ είναι σύστημα. Πάμε να πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να σου πω λίγο κάτι. Δεύτερη καταγγελία που θέλω να σου κάνω. Καλά ρε κουβάλες, γιατί αφού ξέρεις από αυτό που λέω από προχθές, ποιος ήταν ο λόγος που πήγε ο Παπαθανασάκης στο Μακεδονικό Παλάτι να συναντήσει το Σαββίδι, δεν το λες? Δεν ξέρω εγώ. Γιατί δεν μιλάς, ρε? Δεν πήγε να αγοράσει την τροπεοθήκη του ΠΑΟΚ, το μεγάλο το τραπέζι που ο Ιβάν Επάνω έχει βάλει τους τίτλους του και το ζήλεψε ο δικός μας και πάει να το αγοράσει. Γιατί δεν το λες αυτό το πράγμα? Εκείνο το τραπέζι του Μακεδονία Παλάς που θέλει να το πάρει ο Παπαθανασάκης στην κατοχή του για να το βάλει για τον Ιρακλή. Τη Δευτέρα θα μάθεις γιατί πήγε επίσης λοιπόν, στον Πυρούνα λοιπόν, πέρσι ο Παπαθανασάκης. Άκου. Ναι. Ο Θωμαίδης, ναι. Άκουσε με, με τον Ιρακλή. Γνωρίζουμε όλοι που δημοσιογραφάρα σε θέματα που πρέπει, ναι. Με τον Ηρακλή έχει εμπάθεια. Γιατί εγώ θα θέλω να μου βγάλει, άκους, μεγάλη εμπάθεια. Αυτό, σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή, είναι σαν να λέμε τώρα ότι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει μια δήλωση ο Πετρωτός υπέρ του Ηρακλή. Εμείς σαν να το λέμε πιθανό, είναι κάτι τέτοιο. Αλλά εμένα δεν με πειράζει. Σου ξαναλέω λίγο και πάλι. Ευχαριστώ πάλι, εννοείται, τον ΠΑΟΚ, που τίμησε γενικότερα τη Θεσσαλονίκη, δεν το συζητάμε, είναι η χαρά του κάθε επικραμμένου πλέον. Η ομάδα που κοστίζει 20 χαρτιά με το μεγάλο μέτοχο, με τον Ηρακλάκο και του πώς το λέτε, όπως γουστάρετε το λέτε, με τα 800.000 έχουν 303 βαθμούς διαφορά. Να σε καλά. Να σε καλά, λέω. Και ακόμα τους κάνετε αβάντα και τους γλύφετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στον επόμενο. Για σένα το λέω. Δεν το λέω για μένα. Πολύ καλά τι λέω. Το λέει για άλλους. Όχι εσείς. Να σε καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Έλα, καλησπέρα.
ο χθεσινός είμαι που έκραξε με το Χάιλ Χίτλερ. Σου είπα κάτι, τι θα πεις έκραξα. Όχι, και εσύ θα πεις κάτι σε μένα, δεν καταλαβαίνω. Περίμενε, εσύ είσαι λίγο μικρός, εγώ είμαι 68 χρονών. Γερός δεν είσαι. Ναι, εσύ τι ψηφίζεις. Εγώ τι ψηφίζω. Πασόκ ψηφίζει για μικρός. Όχι, εγώ δεν έχω ένα ακόμα, έχω ψηφίσει. Περίμενε, με ρώτησες τι ψηφίζω. Και εγώ σου είπα συνειδητά και με ειλικρίνεια. Ναι. Εσύ πες μου τι ψηφίζεις. Εγώ στις προηγούμενες εκλογές ψήφισα Λεβέντη. Λοιπόν. Φλόρος μεγάλος είναι. Μπράβο. Μεγάλος φλόρος. Όποιος ψήφισε φέτος Λεβέντη είναι ο μεγαλύτερος φλόρος που υπάρχει στη γη, να πούμε. Η διαφορά ότι εγώ πήγα να ψηφίσω Ραπτόπουλε, δεν κρύβομαι. Ο μεγαλύτερος φλόρος είναι αυτός που τώρα ψήφισε Λεβέντη. Φλόρος. Κοτίνε, άκου. Στην Ευρωβουλή υπάρχουν τρεις χρυσαυγίδες. Όχι, καλέ μου άνθρωπε, μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω. Να σου ξεκαθαρίσω κάτι και από εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει που ανήκει κάποιος. Σε συμπαθώ, ρε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ο τρόπος μου μιας και να μην με συμπαθείς, να με αντιπαθούν, δεν με ενοχλεί. Όχι, όχι. Να σου πω το εξής. Άκουνε. Εμένα. Σα ευχαριστώ πολύ, θα σου πω το εξής. Εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλό κόμμα. Υπάρχουν κάποιοι καλοί οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν. Για να σε καλύψω. Πρώτα, οι τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής το καλοκαίρι, την άνοιξη, την πρώτη θητεία του Τσίπρα, ναι, σκοτωθήκανε με τους ακροδεξιούς βαβαρούς για τον Τσίπρα. Ενώ το δικό του κόμμα, οι δικοί του ευρωβουλευτές ή οι άλλοι, οι Καηλοί, το Μωανεκέν από εδώ ή ο Ζαγοράκης του ΠΑΟΚ, μούγκα. Δεν μου λες, φίλε. Μούγκα. Πώς σε χαρακτηρίζει ο κόκκινος εχθές? Δεν το χαρακτηρίζω. Είπα Χάιλ Χίτλερ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, προς τιμή σου να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έναν Έλληνα ο οποίος αγαπάει υπέρμετρα την πατρίδα του και δέχεται τον ναζισμό. Αυτή, μιλάμε ότι χειρότερο έχει γίνει. Δεν μου λες οι 500.000 που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δέχονται τον ναζισμό? Όχι, αδερφέ μου, για όνομα του Θεού, ούτε για αστείο. Απλά επειδή το έχουμε δει, είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν πρέπει να το πω. Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή. Για τον Στάλιν που σκότωνε δεν λέει. Χειρότερος ήταν ο Στάλιν. Ο Στάλιν είναι χειρότερος από τον Χίτλερ. Αλλά είναι τόσο βουβάλι. Καταρχήν, άμα το ρωτήσω, περίμενε. Άμα το ρωτήσω, πότε έζησε ο Στάλιν, δεν ξέρει. Απειδή είναι κουμούνα. Περίμενε, πότε έζησε ο Στάλιν. Ο μεγαλύτερος φαγέας όλων των εποχών. Πότε έζησε. Όχι, μισό, μην απαντήσεις. Πετάει μια μπουρδα. Πότε έζησε ο Στάλιν. Επειδή είναι κουμούνα. Ούτε ξέρει την ιστορία του Στάλιν. Αυτό το γουρούνι το οποίο καθάρισε κόσμο και του έστειλε στη Σιβηρία. Αυτό το ανθρωπίδιο ούτε ξέρει πότε έζησε. Πασοκοκουμούνα, κόκκινο. Αυτό το γουρούνι. Χριστιανό Πασοκοκουμούνα. Γιατί. Μα δεν κατάλαβες. Σου είπα κάτι. Μην μπερδευόμαστε. Ο εξωγήινος το παίζει κριτή στον πάντων και δεν δηλώνει τίποτα. Εγώ σου λέω, δεν γουστάρω κανένα ακόμα, δεν με εκφράζει. Κανένα ακόμα. Μια ομάδα με εκφράζει και μια πατρίδα. Τα υπόλοιπα. Ρε κόκκινο. Πολύ πόνο για το Στάλιν. Αν το Χρυσαυγήτη να έχει πόνο για το Στάλιν. Χρήστο, εγώ σου λέω ότι το μεγαλύτερο γουρούν είναι ο Στάλιν. Ο Χίτλερ τι ήτανε? Λοιπόν, και αυτός ένα ψυχοπαθή γουρούν ήταν κι αυτός. Να είσαι καλά. Ναι. Τα βρήκαμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Τόση ώρα όμως στερούμε κόσμο, στερούμε χρόνο από τους υπόλοιπους. Άκου, το τελευταίο. Πες μου. Φαντάσου αυτός που έχεις βάστηκε για τα τουάστη. Την ημέρα στις τηλεοράσεις, την εργατιά, έχει βίλα και πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Μην μιλάς για εργατιά στον κόκκινο, φίλε. Άρθρο 44 και πτωχευμένες ομάδες εδώ υποστήριζε. Τι έκανα? Εδώ. Κατάλαβες. Εδώ. Εσύ δεν δικαιούσε να μιλάς. Κατάλαβες. Να είσαι καλά, φίλε. Ναι, γιάντε, γεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς στα γραφεία. Από την εξωτική Καστέλα. Από το 2014, ναι. Ναι, και τη καλησπέρα μας στο μακρινό Μπιλμπάο. Που εσείς εκεί σε αυτή την πόλη που είσαστε γκρινιάριδες και κλαψιάριδες, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε ποτέ γιατί στέλνουμε χαιρετίσματα στο μακρινό Μπιλμπάο. Γιατί ήταν η κυρία Κουρουμπίλια επόπτρια, ρε, και ο Ερνέστο γυάλισε το μάτι του. Α, η κυρία Κουρουμπίλια, αξιοξέβαστη. Στο Μπιλμπάο Παρτιζάν, είναι... ναι, ναι. Ναι, είναι από τον κάμπο του. Έφτιαξε τους Βάσκους, τους έδειξε τι σημαίνει να σε επόπτρια. Ναι. Είναι από εκεί. Σας πληροφορώ ότι έχει περισσότερα και... παντελόνια αυτή η επόπτρια και σηκώνει τη σημαία από κάτι. Είπε από κάτι διαιτητάκια, τα οποία να πούμε φοβούνται το. Είπε κανένας, όχι. Μιλάς εσύ, ξερογλύφεσαι. Ναι, εσύ, εγώ ξερογλύφομαι. Τι σχέση έχει το σχολείο με αυτό, ρε. Λέγε, φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε μου, αλλά πριν μερικά χρόνια αδίκησε την ομάδα της καρδιάς σας και την περάσατε από 14, δεν ξέρω και εγώ τι. Πότε, ρε.
Δεν ξέρω τότε. Άμε το μπουκάλι, έγινε ένα μπουκάλι τώρα. Τι έκανε? Για ένα μπουκάλι τώρα. Σκίσκε το καλτσόν της. Δεν μου λέτε. Τότε φώναζε ο ραπτό. Τότε φώναζε. Τώρα μούγκα. Κύριε, συγγνώμη λίγο, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Εδώ έχει ένα εξοχικό ένας φίλος μας. Εδώ στη Σαλαμίνα. Και πρέπει να πάμε να ρίξουμε μπετά. 2-3 οικοδόμους θέλουμε. Και μερικά υλικά να αγοράσουμε. Από πού μπορούμε να τα πάρουμε? Να τα πάρετε από την εταιρεία του κυρίου Σαβίδη. Γιατί χτίζει αγάλι τον πάγο. Έχει χάρη ρε, που σε βγήκε ο Πάρντο ρε, και έβαλε τον κόλ. Γιατί κέρδισε ένα τραπέζι από το γουρούνι δίπλα μου. Πού να τα δείτε? Στα 45 έχω μόνος μου. Και σε όλα σας τα χρόνια δεν θα έχετε πάρει άλλα δύο εσείς. Εγώ βάλω... Μέχρι και ο Πανιόνιος του Βασίλη Γκαγκάτσι βρε σας περνάει βρε. Μέχρι και η Πανιονάρα του Βασίλη. Κόφτον, 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 κόφτον άλλα τώρα. Αυσαδιάζει. Συμπηρεάζει αλήθεια, καλά λέει. Πότε έγινε του Βασίλη Γκαγκάτσι, τώρα πήγε. Να σε δω με τον Πλατανιά ποιος είναι πιο δυνατός. Εμπρός. Του κάνει 4-4. Ναι, γεια σας. Ραπτόπουλος τι έγινε ρε. Καλά ρε. Κλειωμένης. Χθες μας έκοψες πάλι, ναι, τέλος πάντων. Χθες το βράδυ, λοιπόν, τότε θα φύγει. Όχι, είναι κλειωμένη, μισό λεπτό. Ναι. Είναι που δεν κόβει ποτέ κανέναν. Ναι. Ποτέ εγώ δεν κόβω κανέναν. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος που ακούει ποιος κόβει. Ορίστε, κλειωμένης Μάρτιος. Και με ποιο τρόπο. Για τον Τούντορ θα είχα πει ότι πάει για να φύγει. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται ο Τούντορ σαν άντρας? Ο Τούντορ. Ναι. Κοίταξε, ο Τούντορ συμπαθητικός είναι, αλλά βλέπω ότι κάνει τώρα λάθη, δεν ξέρω τι λάθη, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ προπονητής να κρίνω. Ωραία. Αλλά... Και δεύτερη ερώτηση, ο δίπλα μου είναι φυσιογνωμιστής, απορώ πώς δεν το έχει κάνει ακόμα, γιατί του αρέσει να ταυτοποιεί πρόσωπα και να τα παραλληλίζει. Ποιον θυμίζει ρε ο Λάσκαρης? Ποιον θυμίζει ο Λάσκαρης? Μην πεις εσύ, ποιον θυμίζει ο Λάσκαρης? Φαλακρα, λέγε. Δεν τον έχω. Ίδιος ο Μπογδάνος είναι, ρε. Ίδιος ο Μπογδάνος είναι. Το κατάλαβες τώρα, συμφωνείς? Η γυναίκα του Λάσκαρη. Η γυναίκα του Λάσκαρη με ποιαν είναι η ίδια? Α, δεν την έχω προσέξει ποτέ. Δεν την έχω δει. Δεν την έχω προσέξει. Η ίδια η Σοφία η Μουτίδου, η ηθοποιός. Τόνισά μας και αριστερή. Η δασκάλα στον Μπόκο που έκανε. Λέγε, αν είναι λίγο πιο μαύρο, την πάρει στο Μεβερνίκη. Είπα λίγο για το Άρη Καλαμαριά που ανέφερες. Τη σφαγή του Απόλλωνα. Τη σφαγή του Απόλλωνα, αλλά έχουμε να πούμε και κάτι. Ο κύριος Πάπας, Πάπας δεν λέγεται ο κύριος προπονητής. Ο κύριος Πάπας, ναι. Από την αρχή της χρονιάς πετάει χαρταετό. Και ήρθε μέσα στο Χαριλάο να διαμαρτυρηθεί. Από τον Άρη φέτος δεν μπορεί να πάρει βαθμός, ό,τι και να γίνει. Βάλατε δύο γκολ κάλπικα, ρε. Το κάλπικα είναι σχετικό, το κάλπικα. Τι θα πει κάλπικα. Όταν είσαι Απόλλων Καλαμαριάς, 100% να παίξεις σε απόδοση μέσα στο Χαριλάου θα χάσεις. Βρε βάλατε κάλπικα γκολ. Σε πω την αλήθεια, από πώς να κρίνεις ότι είναι κάλπικα, μετά από 20 replay να δεις ότι είναι κάλπικα. Έγινε φίλε. Δεν είναι ίδιοι, πες μου. Τώρα που τις έχεις διπλά, ίδιοι. Ίδιοι, Μπογδάνος Λάσκαρης. Ίδιοι. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Αχ, ναι. Τελευταίος, πάμε. Όχι, έχουμε άλλον έναν. Άλλον έναν, έλα, πάμε. Παχιά. Ναι. Έλα, Κωστή. Χρυσέ. Έλα, Χρυσό μου, ο καλλιτέχνης είσαι. Έλα, καλλιτέχνης είμαι. Έλα, αγόρι, τι κάνεις, καλά. Έχουμε ανάπτυξη τελευταία από όλα τα καλά. Πάμε στο Άγιον Όρος, εμείς οι δύο πάρουμε και τον κόκκινο να μας πάει στα καλά τα μέρη. Καρ. Να μας πάει στα μεγάλα περάσματα. Έλα, λέγε. Ακούς, ρε. Με τι ευχαρίστηση το λέει πάντως. Δεν το είπα εγώ. Άσο τον Αστέρα Τρίπολης, άσο τον Ηρακλή. Και κλείσει τριάδα με Λάρισα. Ναι. Και τα τρία βγήκαν. Τα έπαιξε. Σωστό. Όχι, εγώ παίζω μόνο ο Πάπ. Πήρα τα λεφτά μου. Λοιπόν, να σου πω τώρα για την Κυριακή. 1-2 σκόρο Ηρακλής με γκολ Βέλιο και. Λουκίνα. Χαντί. Ο Χαντί. Ο Χαντί ούτε έξω από το Αραϊσκάκι θα περάσει. Και θα βάλει γκολ στο 89. Ούτε έξω από το Αραϊσκάκι θα περάσει. Ο Χαντί. Ναι. Είπε ότι θα το βάλει με τον Ατρόμητο, δεν τον έβαλε, θα το βάλει τώρα, θα δεις. Κάτι καλύτερο θα ξέρει από σένα και από μένα. Γιατί ποιον θα βάλει αριστερά?
Και αν θα βάλει αριστερά. Ναι. Έχει να βάλει, μη στεναχωριέσαι. Ο Πασάς με Ολυμπιακό δεν νομίζω να παίξει. Αν δεν παίξει ο Πασάς, ποιος θα παίξει, ρε φίλε, εσύ και εγώ. Γιατί είναι πιο έμπειρος. Είναι πιο έμπειρος. Στην αλφαεθνική. Να σου πω τώρα, κόψτε γιατί θα τα αρχίσω εγώ. Έλα. Κόψε τα ναρκωτικά να μην τα αρχίσω εγώ. Ο Πασάς έχει δείξει ότι όχι απλά δικαιούται θέση στην δεκάδα και με το σπαθί του ο πιο ακομπλεξάριστος από τους μικρούς είναι. Βρε καλός είναι, δεν λέω, αλλά ο πιο ακομπλεξάριστος από τους μικρούς. Τι να την κάνω την εμπειρία, ρε άμα. Και ο Ρικάρδο Κώστα έχει παίξει τρεις τελικούς Champions League. Και είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης άμυνας του ΠΑΟ. Είναι 37 χρονών. Και ο Μπερμπάντοφ έπαιξε τα τεράτου του. Τι μου λες τώρα, για παιδί. Και επειδή. Σε παρακαλώ τώρα, μην ακούω τέτοια πράγματα. Εγώ τώρα. Όχι εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι κι εγώ και εσύ και αυτό. Μια Αυστριακή ηλικία 85 ετών έσκησε κομματάκια 1 εκατομμύριο ευρώ χαρτονομίσματα για να μην τα αφήσει κληρονομιά στους συγγενείς της. Καλά του εξηγήθηκε. Στην Αυστρία. Όχι, ρε φίλε. Καλύτερα να τα έδινε σε φτωχές οικογένειες. Καλύτερα. Άμα έχει συγγενείς σαν και εσένα, κόκκινε. Να τα έδινε σε φτωχές οικογένειες. Καλά, όχι σε κανένα συγγενή. Και εγώ, άμα είχα κανένα συγγενή σαν και εσένα, να αφήσω λεφτά, θα τα έκανα. Όπως έκανε. Καλύτερα να τα έδινε σε παιδάκια. Όπως έκανε ο Παπαμιχαήλ. Σε παιδάκια. Με το γιο του, να πούμε. Σε παιδάκια. Πολύ καλά εξηγήθηκε. Τα άκαψε, χαθήκανε. Ναι, αν θα τα έδινε σε παιδάκια, συμφωνώ. Θα πιάναν τόπο. Συμφωνώ. Τι συμφωνεί. Αυτό που λέω. Σε παιδάκια. Ναι, σωστό. Με το να τα κάψει, τι κέρδισε. Σωστό. Σαν και σένα γεροπαράξενη. Το κάνει και μετά το μετανιώνει. Κατάλαβε. Μετά μετανιώνει γιατί τα έκαψε. Δώσε τα σε παιδάκι. Σε παιδάκια που έχουν ανάγκη, που είναι, έχουν αρρώστιες. Κάθηκε τώρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος μέχρι τα 5 μαθαίνει να λέει μπαμπά και μετά τα. Να μην πω τώρα, λέει παιδιά. Στο τελευταίο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, ρε. Ελπίζει δεν υπάρχει. Τελευταίος. Το Μοϊκανόν, έλα. Δεν υπάρχει. Έλα, μ' ακούτε. Προσπαθούμε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, άμα θέλετε απαντήστε, άμα θέλετε όχι. Δεν θέλω. Εδώ είμαστε για να ρωτάμε, κυρίως, και να μας ρωτάτε, αλλά κάντε την ερώτηση. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, μεγαλύτερη απάτη που βρίσκεται, στην πολιτική, στη θρησκεία ή στο ποδόσφαιρο? Και στα τρία. Ωραίος. Άντε, γεια. Και στα τρία. Αν δεν ήταν ο Στάλιν, οι γιαγιάδες και οι μανούλες θα άνοιγαν τα πόδια τους στους Ναζί για μισή φρατζόλα ψωμί. Κατάλαβες αν ιστορείται και επικίνδυνε κόκκινε. Ούτε όνομα δεν έχει. Άμα δεν γνωρίζει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν δεν φτιάξατε το σκηνικό με τον Αντωνιάδη και τον Κοσμάγουλο, ήταν φοβερό. Ακόμα γελάω να είναι καλά τα παιδιά. Αντωνιάδη συνέχισε σε Αριανάρα από το Λεμαίδα. Μάλιστα. Διάφορα μηνύματα. Βογκάο, εσύ ξέρεις από Βογκητά. Έχεις εμπειρία. Λοιπόν. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα για να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζωστά και μετρητά, αφήκω στα Δινή, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, πάλι στο 18133 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να βρούνε το ανταλλακτικό της δικής τους αρεσκίας. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Κυριάκο Κύρσο, Δημήτρη Κανελάκη και Τάνια Δήμου. Με τον Κωστή θα πείτε το βράδυ. Από εμένα και τον Κωστή να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, μαζί αύριο 7 με 9 την ώρα που σπάνε όλα τα φαβορί. Σωστά, Σάκη μου. Έτσι. Η κυνηγή των εκπλήξεων αύριο 7 με 9, ξέρετε, ό,τι βλέπετε φαβορί. 1, 10, 1, 20. Θέλε, τι θες να πω, ρε κομμουνιστή. Ραπτό.gr. Τι γίνανε, είναι τεράκια τώρα. Και εσύ μας έρχεται με ακριβό αυτοκίνητο. Το κοιτάμε και κάποτε μας έφερε και κατά τηλέφωνο τώρα. Με την γραμματεία του κομμουνιστή μιλάμε. Ναι, παρακαλώ, τι θέλετε, ναι. Το κύριο Χρήστο, παρακαλώ. Α, δεν μπορεί, είναι απασχολημένος. Τρομερά πράγματα. Ανταρσία, όχι κομμουνιστή, συγγνώμη. Το αποσύρω. Το ίδιο είναι. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. 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 Σαββατοκύριακο, γεια σας.